Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί εδώ στην παρέα μας, στα πλατό μας, βρίσκεται ένας αγαπημένος μας DJ, ένας μουσικός παραγωγός, ένας αγαπημένος φίλος, είναι ο Ανδρέας Τηλιανού ή αλλιώς DJ Andrew S. Ανδρέα μου, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς όρισες καταρχήν στην εκπομπή μας. Καλησπέρα Άννα μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση, να σου ευχηθώ με τη σειρά μου για καλή επιτυχία στην εκπομπή σου που πάει πάρα πολύ καλά. Από όσο ξέρω, καιρό να τα πούμε. Έχει από, πολύ καιρό να από τις πίστες στα στούντιο. Έτσι. Ανδρέα μου, όντως είναι μεγάλο το διάστημα που έχουμε να συναντηθούμε και να τα πούμε έτσι από κοντά, γιατί κάνουμε και λίγο παρέα και τα λέμε κάθε τόσο και στη δουλειά. Τώρα αυτό το διάστημα πού βρίσκεσαι, τι κάνεις? Αυτό το διάστημα έχω 4 μαχαζιά τα οποία κάθε εβδομάδα είμαι σε διαφορετικά. Έχω σταματήσει το να ημερέζεται σε κάποια μαχαζιά γιατί η λογική, η οποία δεν ξέρω μπορεί να είναι λάθος ή σωστή, η λογική λέει ότι να πηγαίνω να ακούω κάθε εβδομάδα το ίδιο DJ λίγο μπορεί να κουράσει. Ναι. Γι' αυτό πήρα την απόφαση και είπα ότι θα πηγαίνω έτσι ένα tour από τα μαχαζιά, να μην είναι κάθε εβδομάδα τα ίδια. Να και υπάρχει αυτή η αλλαγή. Βρίσκεσαι Παγκύπρια. Παγκύπρια, ναι. Από την Αμόχωστο μέχρι την Πάφο. Από την Αμόχωστο μέχρι την Πάφο. Άλλωστε το κάνεις χρόνια αυτό. Δεν σε κουράζει καθόλου? Να σου πω, αρέσει και μου να οδηγώ. Και να ακούς μουσική. Και να ακούω μουσική. Υπάρχει φορές όμως την ώρα που τελειώνω παίζοντας μουσική, δεν θέλω να ακούω. Στο αυτοκίνητο. Κλείω τη μουσική. Ναι, γιατί έχει κουραστεί ήδη το αυτί σου, ναι. Ναι, και θες λίγο έτσι να χαλαρώσεις. Αυτό το κάνω κι εγώ. Και λέω, κάτι πάει λάθος μαζί μου ή όντως έτσι είναι? Όχι, σου πω, επειδή είμαστε, εμείς κάνουμε ένα επάγγελμα διασκεδάζοντας τον κόσμο. Οπότε λίγο κουραζόμαστε εμείς, διούμε το 100% του εαυτού μας για να διασκεδάσουμε τον κόσμο που έχουμε. Εσύ στην πίστα και τον κόσμο και εγώ ανάλογα στο κλαμπ. Και κουραζόμαστε και δεν με ξέρεις αυτήν την ηρεμία που όλοι τη θέλουν νομίζω, είναι μόνο εμείς. Ναι, ναι, σωστά. Ανδρέα μου, κατά καιρούς έχουμε δει να είσαι και στο ραδιόφωνο, να είσαι και ραδιοφωνικός παραγωγός. Αν δεν κάνω λάθος όμως, απέχεις λίγο τον τελευταίο καιρό. Γιατί είναι αυξημένα τόσο πολύ αφορτωμένο το πρόγραμμα μου. Μου άρεσε το ραδιό, δηλαδή αρχίζοντας να πάω από την αρχή Melody Radio στη Λεμεσό, τοπικό σταθμό, αρχίζοντας από εκεί. Και μετά ήρθαν κάποιες προτάσεις, ήρθε μια πρόταση από το Click FM, ο οποίος ήμουν 6 χρόνια στο Click FM. Μου έμαθε πάρα πολλά ο Click FM, μπορώ να πω. Και μετά ήρθε μια άλλη πρόταση να πάω ως ραδιοφωνικός παραγωγός, να το δοκιμάσω από το Πολιτεία FM, στην επαρχία μου hostu. Και λέω και why not, να το δοκιμάσω. Έτσι πήγα το δοκίμασα, μου άρεσε. Και οι άνθρωποι εκεί μου είπαν θέλουμε τον Ανδρέα όπως είναι να μεταφέρει αυτήν τη εισαγωγικά τρέλα στο ραδιόφωνο. Οπότε πήγα ως Ανδρέας εκεί, με αυτόν τον, πώς μου το είπε, εκρηκτικό χαρακτήρα που έχω. Έχεις. Έτσι μου είπε. Έχεις, έχεις. Το επιβεβαιώνω. Εντάξει, για το λες. Ανδρέα μου, στο ραδιόφωνο έχεις φιλοξενήσει και αρκετούς καλλιτέχνες, έχεις κάνει πολλές συναντεύξεις με Έλληνες καλλιτέχνες. Πάρα πολλούς, από πού να αρχίσω. Είναι γύρω στους 25 με 28 καλλιτέχνες σε μία σεζόν.
Εντάξει, γνώριζα τους συγκεκριμένους λόγω και του επαγγέλματος μας. Ναι. Γνωρίζω αρκετούς καλλιτέχνες και συνεργάζομαι με αρκετούς καλλιτέχνες. Και ήταν η πρώτη εκπομπή η οποία φιλοξένησε τόσους πολλούς καλλιτέχνες ραδιοφωνική. Για την τηλεοπτική, εντάξει, υπάρχουν άλλες οι οποίες το έκαναν, αλλά ραδιοφωνική εκπομπή ήταν η μόνη που είχε φιλοξενήσει τόσους πολλούς στο να κάνει συνεντεύξεις σε τραγουδιστές ή όποιους. Δεν ήταν μόνο τραγουδιστές, υπήρχαν κάποιοι ηθοποιοί, διάφοροι. Γενικά, ο καλλιτεχνικός κόσμος, ναι. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που ξεχώρισες εσύ μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, δηλαδή που σου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, ίσως μέσα από την επαγγελματική τους πορεία ή και σε πιο προσωπικό επίπεδο. Ο κάθε καλλιτέχνης έχει την προσωπικότητα του. Οπότε τον κάθε έναν το θαυμάζω για ένα μικρό. Δεν έχω να ξεχωρίσω κάποιο ή να έχω κάποιο ως πρότυπο ή κάτι, γιατί είναι αυτό που σου είπα. Ο καθένας μου αρέσει για ένα συγκεκριμένο, μια πτυχή του εαυτού που έχει, οπότε δεν μπορώ να βάλω σε κατηγορίες ή να πω ποιος. Βασικά με όλους είναι αυτό, δεν είναι μόνο. Ναι. Κάποιες φορές μου λένε αν έχω κάποια πρότυπα ως DJ, και εγώ τους λέω γιατί να μην είμαι εγώ πρότυπο για άλλους. Οπότε στην αρχή μπορεί να είχαμε κάποιο πρότυπο να φτάσουμε κάποιον, αλλά μετά δημιουργάς το δικό σου πρότυπο γιατί υπάρχουν άλλοι πιο μικροί, ναι. Οι οποίοι που συχνά μέσα αρκετοί νέοι μου στέλνουν και τους δίνω κάποιες συμβουλές οι οποίοι μου ζητάνε. Το κάνω εγώ. Υπάρχουν πολλοί που ρίχνουν πόρτες σε αυτά τα νεαρά παιδιά. Αλλά εγώ αυτό μου λέω, εμείς δεν θα παίζουμε μια ζωή μουσική, οπότε είναι αυτοί που θα έρθουν, θα ακολουθήσουν, οπότε πρέπει να τους βοηθήσουμε. Εμείς κάναμε τι κάναμε, με τις επιτυχίες μας, με τις αποτυχίες μας, μάθαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να κάνουμε άλλο, οπότε πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, ναι. Και παροτρύνω και τους υπόλοιπους να το κάνουν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ή να σου πιάσει δουλειές ή κάτι. Αντιθέτως, να σε βοηθήσουν. Ναι. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, Αντρέα μου, έχεις παίξει μουσική και στο εξωτερικό σε πολλές χώρες. Ναι. Θεωρείς ότι η Κύπρος έχει δύσκολο κοινό συγκριτικά με τις χώρες του εξωτερικού που έχεις πάει? Στην Κύπρο, σε θέμα μουσικής, μπορώ να πω ότι είμαστε λίγο πίσω. Σε θέμα διασκέδασης. Στο θέμα διασκέδασης, δηλαδή. Αν συγκρίνω με το εξωτερικό, είναι ότι μπορεί να βγει ένα κομμάτι σήμερα και να το παίξει στο εξωτερικό και χωρίς να το ξέρουν. Απλά επειδή είναι ωραίος ο ρυθμός του, έχει σε παροτρύνει να διασκεδάσει, να χορέψει, θα το κάνω. Στην Κύπρο, αν το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει πρώτα να παίξει 180 φορές, να το ακούσουν. Πλήσει εγκεφάλου. Και μετά, εντάξει, μου αρέσει. Λίγο κάπου εκεί το χάνουμε. Ναι. Σε σύγκριση στη ερώτηση που μου έκανες, από αυτούς του εξωτερικού, ναι, μπορώ από αυτούς του εξωτερικού έχουν περισσότερη μουσική παιδεία από ότι εμάς, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον. Ναι. Απλά έτσι μάθαμε, έτσι δουλεύουμε. Και έχεις συνεργαστεί και με DJ από το εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος. Και με DJ έχω συνεργαστεί και με τραγουδιστές πολλούς έχω συνεργαστεί. Και συνεργαζόμαστε και έχουμε κάποια στα σκαριά οποία. Κάποια project τα οποία για την ώρα δεν μπορώ να το ανακοινώσω από έναν πολύ γνωστό καλλιτέχνη ο οποίος μου έγινε μια πρόταση. Ναι, μου έγινε μια πρόταση να κάνουμε μια επανεκτέλεση, ένα τραγούδι. Είναι πάρα πολύ γνωστός καλλιτέχνης. Και το τραγούδι φαντάζομαι σε ποια γλώσσα? Ελληνική. Α, ελληνική. Από Ελλάδα είναι. Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Απλά είπαμε να μην το ανακοινώσουμε για μέχρι την ώρα. Τώρα, μέχρι τώρα, ναι. Θεωρώ ότι σε επόμενες 15 μέρες θα γίνει σχετική ανακοίνωση από τους ίδιους. Θα ήθελα να με πάρεις έτσι ένα τηλέφωνο και να με ενημερώσει. Θα σε ενημερώσω. Θέλω να βγάλω αποκλειστικό, ξέρεις. Αφού το λέω πρώτα εδώ, θα σε ενημερώσω. Τέλεια. Ανδρέα μου, το 2016 είχες κερδίσει και έναν διαγωνισμό στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι, ναι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, είναι ένας θεσμός ο οποίος γίνεται στο Ντουμπάι εδώ και 15 χρόνια. Είναι το World Top DJs. Τι είναι αυτό?
Είναι διάφορες κατηγορίες. Δηλαδή, είναι η κατηγορία DJ από την Ευρώπη, οι οποίοι θα πάνε να διαγωνιστούν άνθρωποι που είναι της Ευρώπης. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι από την Αμερική. Είναι διάφορες κατηγορίες. Στέλνεις έναν μισάωρο σετ και από εκεί, όταν το στείλαμε και το άκουσαν, υπήρχαν τρεις τρόποι να το αξιολογήσουν. Και εγώ ήμουνα μέσα σε αυτούς. Ήταν οι αλλαγές, οι επιλογές των κομματιών που είχαμε επιλέξει για το συγκεκριμένο και υπήρχαν και votes. Αυτά ανέβαιναν. Ήταν remix, συγγνώμη. Όχι, ήταν ένα set μιξαρισμένο το οποίο στέλναμε. Ναι. Όποιο στυλ θέλαμε για... στη συγκεκριμένη κατηγορία που είμαστε, ήμασταν 15 DJ από την Ευρώπη, υπήρχαν και από άλλες χώρες. Και στη συνέχεια αυτά τα ανέβαζα στη σελίδα τους και μπαίνανε ο κόσμος και ψήφιζε ποιον του άρεσε. Ναι. Εγώ να σου πω είναι αλήθεια, λέω και εγώ εντάξει, από την Κύπρο εμείς, από την Κύπρο πρώτη φορά πήγε κάποιο, γιατί το ψάχνω, γιατί όταν έγινε αυτό το οποίο κέρδισα, λέχθηκαν πάρα πολλά. Εντάξει, Κύπρο είμαστε, αυτά. Όταν λες λέχθηκαν, εννοείς αρνητικά σχόλια. Πάρα πολλά σχόλια, ναι. Τι που ζήκες. Και πώς γίνεται και γιατί. Και... ναι. Τα οποία όποιος έστελνε αυτό, τα είχα έτοιμα και τους τα έστελνα. Να τα πάρτε τα, να τα δείτε. Γιατί ξεκλίναμε κάποια στόματα. Τέλος πάντων, να μην το ανοίξω αυτό το θέμα. Και έμπαινε ο κόσμος, εγώ έκανα τα share μου, να ψηφίσουν, να. Σε σύγκριση με τον κόσμο που έχουμε Κύπρο και τον κόσμο που αυτοί που διαγωνίζονταν τα άλλα τα παιδιά με τον κόσμο που έχουν στις χώρες ναι, τους, ναι, λες ναι. Και εσύ... σε θέμα πληθυσμού, ναι, λες, πόσο ναι. Να... ναι. Το δούλευα εγώ κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν μπορούσαμε όμως να δούμε τα votes που είχαμε. Μπαίναμε μέσα, απλά είχε να ψηφίσει αυτό μέχρι εκεί. Ναι. Η ψήφη ήταν, τους έβλεπα μόνο οι διοργανωτές. Τελειώνοντας το αρχίσε από το Σεπτέμβριο και τον Νιόβρι τελείωσε. Τα δύο μήνες αυτό. Μου στέλνουν ένα email ότι συγκέντρωσε τόσα, αυτό τόσα, τόσα και βλέπω ότι ήμουν πρώτος. Πιστεύω. Ήταν, με το δεύτερο είχαμε περίπου 800 ψήφους διαφορά. Εσύ το περίμενες αυτό καθόλου. Όχι. Λόγω πληθυσμού απλά είναι αυτό να σου που πω, με εξήγησε. Το είδα αυτόν τον διαγωνισμό, το μελέτησα, λέω γιατί όχι. Ναι. Εντάξει, απλά επειδή στην Κύπρο δεν υπάρχει στην Κύπρο κάτι συγκεκριμένο το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, σου λένε αυτό μπορεί να είναι μούφα, μπορεί να είναι το άλλο. Όταν ψάξεις και θέλεις να κάνεις κάτι μπορείς να βρεις. Υπάρχουν αρκετοί διαγωνισμοί στο εξωτερικό που είναι σε ισχύν τώρα, είναι ενεργοί τώρα, είναι πάρα πολλοί. Ξέρω, είναι 4-5 site τα οποία εξαγγέλνουν διαγωνισμούς και ο ανάλογος είναι με το βραβείο του, είτε είναι χρηματικό έπαθλο, είτε είναι κάποιες συνεργασίες στο Ντουμπάι. Λοιπόν, και κερδίζοντας αυτόν το... να σου συνεχίσω την κουβέντα, κερδίζοντας αυτόν τον διαγωνισμό, μας έστειλαν ότι πρέπει να πάμε στο Ντουμπάι να πάρουμε το βραβείο. Ναι. Okay. Πήγαμε 6 άτομα να το παραλάβουμε. Αυτοί ήταν οι συνεργάτες σου ή ήταν φίλοι σου? Θέλω πολύ να ξέρω. Όχι, ήταν φίλοι μου. Κυρίως. Και η γυναίκα μου μαζί εννοείται. Ναι. Και φίλοι μου οι οποίοι ήθελαν να έρθουν να το ζήσουν γι' αυτό και ήθελαν να πάνε και στο Ντουμπάι. Ναι. Τα συνδυάσαμε μαζί. Πηγαίνοντας εκεί, κατεβαίνοντας, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω εγώ, εντάξει, θα πάει να κατεβούμε, θα πάμε στο ξενοδοχείο. Και... είχαν λιμουζίνα εκεί να μας παραλάβει, να μας πάρει στο ξενοδοχείο μας. Πήγα, μίλησα και στο ραδιόφωνο το οποίο διαφήμιζε αυτόν τον διαγωνισμό, το Spicy θύμα με το ράδιο. Το καλό είχα μαζί μου τον φίλο μου, τον Τίνο, ο οποίος ήρθε, γιατί ξέρεις, τα αγγλικά μου είναι... είναι λίγο συγκρισμένα. και με βοήθησε ο Ντίνος. Του έλεγα τι να πει. Μίλαγε ο Ντίνος στη θέση μου. Έκανε μετάφραση. Μακάρι να είναι καλό ο φίλος μου ο Ντίνος. Και έτσι όλη αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική. Και είχα επίσης μέσα στο διαγωνισμό υπήρχε ένα χρόνο συνεργασία με μαχαζιά στο Ντουμπάι. Αλήθεια. Ναι. Και εσύ πήγαινε ερχόσουν μετά. Ναι. Μπράβο. Ναι. Αυτό... ήταν μια εμπειρία. Ήταν αυτά που σου μένουν. Ήταν αυτά τα ωραία που λες. Είναι μια ωραία εμπειρία. Ναι.
Εντάξει, όπως σου είπα, αρκετοί στην Κύπρο το αποδέχτηκα, αρκετοί δεν το αποδέχτηκα. Έτσι είναι αυτά. Εντάξει. Ανδρέα μου, από όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχεις κάνει, έτσι, έχεις βρεθεί στο εξωτερικό, έχεις κερδίσει διαγωνισμούς, έχεις κάνει έτσι πολύ μεγάλα events, συνεργασίες όμορφες. Τι έχεις αποκομίσει εσύ σαν Ανδρέας, επαγγελματικά? Επαγγελματικά έχω αποκομίσει από τις συνεργασίες μου πρώτον φίλους και τους καλούς φίλους. Έμαθα να δουλεύω σε διάφορα πτυχές του εαυτού μου πιο σωστά, πιο οργανωμένα, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος ενθουσιώδης που κάποια πράγματα από τον ενθουσιασμό μου τα έκανα χωρίς να σκεφτώ τα μετά. Αυθόρμητα. Αυτό με βοήθησε με τους ανθρώπους οι οποίοι συναναστρεφόμουν και συναναστρέφομαι και που είναι στο επάγγελμα πολλά χρόνια, τις συμβουλές τους. Έβλεπαν αυτήν την άβρα που είχα και έχω ακόμα. Και την ενέργεια. Και την ενέργεια. Και μου έλεγαν, ωραίο είναι αυτό που κάνεις, αλλά πρόσεξε αυτό, πρόσεξε αυτό. Αποκόμισα πολλές συμβουλές και αυτό θα μου μείνει, πέρα από τους φίλους. Μπράβο. Το οποίο με έκαναν ακόμα πιο καλό επαγγελματία. Ναι. Γιατί συνεχώς μαθαίνουμε, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος και στο επαγγελμα το δικό σου και στο δικό μας, ο οποίος θα πει τα ξέρω όλα. Ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η μουσική δεν έχει τέλος, κατά. Δεν έχει τέλος, ναι. Δεν έχει, πάει, είναι unlimited. Ναι. Τι είναι για σένα η μουσική, Ανδρέα μου? Η μουσική είναι τρόπος έκφρασης, τρόπος χαλάρωσης. Συναισθημάτων, ναι. Και εγώ αυτό που λέω ότι αυτοί που γράφουν οι στιχουργοί γράφουν με το συναίσθημα. Είναι συναισθηματίες. Πρώτα πρέπει να είσαι συναισθηματίας και μετά είσαι στιχουργός. Ναι. Αυτό λέω. Είναι ένας τρόπος χαλάρωσης, εκτόνωσης. Αν θέλει να εκτονωθείς που επιλέγεις έναν είδος τραγουδίου, αν θέλει να χαλαρώσει άλλο είδος τραγουδίου, είμαι άνθρωπος που ακούει όλα τα είδη μουσικής. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ναι. Τι είδος μουσική επιλέγεις? Τα πάντα. Ανάλογα με την περίσταση. Για τη διασκέδασή σου. Για τη διασκέδαση μου δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο ή θα κάνω κάποια ιδιοτροπία. Και εγώ κάποτε, όταν μπορώ, θα πω και εγώ σαν πελάτης κάπου. Ναι. Αλλά δεν θα κάτσω να κρίνω κάποιον που παίζει. Ναι, όμως σε τι μαγαζί θα επιλέξεις να πας, να ακούσεις τι? Δεν θα πω σε κλαμπ. Σε μουσική σκηνή, σε κλαμπ δεν θα πάω. Αυτό, ναι, δεν θα τι? Πάω. Δεν μπορώ να πάω. Δηλαδή, όταν δεν παίζω, είσαι τόσες πολλές ώρες. Είμαι τόσες πολλές ώρες σε αυτό. Ναι. Προτιμώ να πάω πιο χαλαρά να ακούσω μια live μουσική σε μια ταβέρνα. Ναι. Παρά να πάω σε κλαμπ. Ναι. Δεν τον μπορώ. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά... Εγώ το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό, ναι, που λες. Δηλαδή το ζω κι εγώ αυτό. Θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανα. Θέλω, ναι, και κάνω στο επάγγελμα. Θέλω πιο χαλαρά, πιο χαλαρά, ναι, με την παρέα μου κάπου, έτσι, ναι, να μιλήσουμε, να κάνουμε. Τώρα να πάω στο κλαμπ... Δεν θα το κάνω. Δεν θα πω ψέματα. Το αποφεύγω να το κάνω. Ναι. Κι εγώ. Σε καταλαβαίνω. Νομίζω, ναι, το ξέρεις, είσαι στο επάγγελμα και εσύ, άρα σχεδόν όλοι το ίδιο, έτσι είναι, νομίζω. Έτσι είναι. Ανδρέα μου, πολλές φορές έχουμε δει και σε πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, mm-hmm, και νομίζω έχεις και ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με αυτισμό. Ναι, ήταν μια εκστρατεία η οποία ξεκίνησε για τα παιδιά με αυτισμό το 2017, η οποία... Μου έγινε μια πρόταση για να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον φιλανθρωπικό. Με πολύ χαρά το κάνω αυτό. Και σε άλλους συμμετείχαμε, αλλά να συμμετέχεις κάπου χωρίς να διαφημίζεις. Να το κάνεις γιατί θέλεις να το κάνεις. Καλώς ή κακώς, είμαστε όλοι μας ανθρώποι με ευαισθησίες. Ναι. Ειδικά σε συγκεκριμένα στα παιδιά. Έχοντας και παιδί εγώ... Άρα καταλαβαίνω απόλυτα τα συγκεκριμένες ομάδες παιδιών, οποιασδήποτε, και αν είτε για παιδιά με αυτισμό, είτε ό,τι να είναι. Οπότε όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε, βοηθάμε όλοι για αυτά τα παιδάκια. Είσαι έτσι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός. Και αυτό φαίνεται γιατί εγώ προσωπικά σε έχω δει πολλές φορές σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και σε διάφορα τέτοια events. Και συγχαρητήρια, είναι αξιέπαινο αυτό που κάνεις, Ανδρέα μου. Εντάξει, μακάρι όλοι να μπορούμε να βοηθάμε. Να έστω και λίγο, έστω και λίγο τρόπο, τουλάχιστον, ναι, γιατί πραγματικά χρειάζονται
πάρα πολύ βοήθεια και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτά τα πόστα χρειάζονται πραγματική βοήθεια και ό,τι μπορούμε όλοι να μπορούμε να συνεισφέρουμε, έστω και αυτόν τον λίγο, είναι κάτι όμως. Σωστά. Έστω και λίγο. Σωστά. Τώρα θέλω να σε πάω κάπου αλλού. Έκανες πολλές τρέλες εν καιρό κορονοϊού. Ωραίες τρέλες. Ξέρω ότι έκανες έτσι διάφορα live μουσικά, διαδικτυακά live. Ναι. Από το, ναι, live από το Facebook, από το Instagram. Ναι. Και ένα συγκεκριμένο που θυμάμαι εγώ ήταν όταν είχες κάνει live από μία στάνη. Ναι, αυτό ήταν. Τι, πες μου λίγο. Και ξέρω ότι είχε τρομερή επιτυχία στους... Όλα είχαν τρομερή επιτυχία και μέχρι σήμερα ο κόσμος που το βρίσκω ή στα μαχαζιά ή έξω μου λέει πότε θα κάνεις αυτά τα live που έκανες. Να σου πω, είμαστε σπίτι όλοι με τον κορονοϊό. Λέω και εγώ, επειδή είμαστε ανθρώποι της διασκέδασης, θέλω να κάνω κάτι το οποίο να το δει ο άλλος και να διασκεδάσει τουλάχιστον και έτσι τουλάχιστον να ξεφύγουν λίγο, να ξεφύγουμε όλοι. Άρχισα πρώτα από το δωμάτιο, μετά από το μπάνιο, μετά ναι, και αυτό το θυμάμαι. Από την κουζίνα. Μετά μου ήρθε μια, έτσι, μια έπνευση, λέω και ωραία, γιατί μην το κάνω από τη στάνη. Γιατί... Και απαγορευόταν να κυκλοφορήσεις. Ναι, ναι, θυμάμαι. Απαγορευόταν ναι, να κυκλοφορήσεις, ναι, ναι. Σαν κλέφτης κυκλοφορήσα να πάω στη στάνη. Με ολόκληρο εξοπλισμό έπρεπε να πάρω μαζί μου για να βγει αυτό το live. Αλλά με παρακολουθούσαν μετά, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες άτομα. Ήταν στο συγκεκριμένο live, ήταν live 2.800 live την ίδια ώρα. Νομίζω τέτοιο μεγάλο δεν έχει ξαναγίνει σε κυπριακά δεδομένα. Ισχύει αυτό. Σε τέτοιο live. Έκανα 5-6 και είπα πρέπει να κάνω μια στάση εδώ. Για να μην ξεχυλώσει, να μην ξέρει. Ναι. Κάναμε αυτά τα ωραία διασκέδαση ακόμα, όμως είπα εντάξει, μέχρι γίνει καλά. Ναι. Στο τελευταίο με αρρώστησα κιόλας. Μετά στο τελευταίο που έβαλα μια πισινούλα μικρή, ήμουν έξω, ήταν κρύο. Και αρρώστησες. Ναι, αρρώστησα λέω και εγώ εντάξει, φτάνει, ας το μέχρι εκεί. Έβρισκες όμως και έτσι νόμιζα... μοναδικούς ναι. τρόπους για τους ακόλουθους σου να διασκεδάσουν. Για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους ανθρώπους που τους αρέσει η μουσική ή ό,τι να είναι. Για όλους τους ανθρώπους να περάσουν καλά, να ξεφύγουμε. Ήταν πρωτόγνωρο πράγμα για μας ο κορονοϊός. Και οπότε... το χρειαζόμασταν όλοι. Ναι. Το χρειαζόμασταν όλοι. Οπότε αυτό το θεωρούσα και ως branding του ονόματός μου. Ναι. Να κάνω branding το όνομα μου να μείνει, γιατί δεν παίζαμε κάπου. Οπότε θεώρησα ότι ίσως αυτό να είναι για... Ήταν και ένας τρόπος για να κρατήσεις έτσι λίγο το όνομα σου στην επιφάνεια. Γιατί όλα ισοπεδωθήκαν. Όλα, ναι. Καταστραφήκαν πολύ, πολλά μαχαζιά έκλεισαν. Ακριβώς. Καλλιτέχνες χάθηκαν. Έτσι είναι. Ζήσαμε πρωτόγνωρες εποχές. Καταστάσεις, ναι. Ισχύει αυτό. Ανδρέα μου, πολύ καλός φίλος και του Μάριου Πρίαμου. Θέλω να μου κάνεις το δικό σου σχολείο για όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Φίλος μου, Μάριος Πρίαμος, πέρα είναι ότι... και δικός μου φίλος, ναι, πέρα ότι γνωριζόμαστε... Τι να σου πω, ήταν και μπάρμα σε πολλά μαχαζιά που έπαιζα. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Εγώ αυτό που τους λέω και στην εκπομπή που με έβγαλε η Κατερίνα καινούργιο. Είχα παρακολουθήσει, ναι. Μου έβγαλε η Κατερίνα καινούργιο. Εγώ αυτό που τους είπα, δεν μπορούμε να κρίνουμε βλέποντας τη μια πλευρά. Πρέπει να αφήσουμε τον Μάριο να βγει έξω. Εκεί μέσα ο Μάριος πήγε να κρυθεί για τις αγωνιστικές του ικανότητες. Αν ο συγκεκριμένος παραγωγός, ο Ατζούν, έθελε να κάνει μια σαπουνόπερα, το πέτυχε για τα δικά του δεδομένα. Ξέρεις κάτι, επειδή γνωρίζω και εγώ πολύ καλά προσωπικά τον Μάριο, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι του χαρακτήρα του. Δηλαδή, με ποια λογική το λέω. Ξέρω ότι εστιάστηκε σε αυτό που πήγε να κάνει. Και είχαμε συναντηθεί με τον Μάριο σε ένα event που παρουσίασα στη Λευκωσία, ένα κινηματογραφικό διαγωνισμό. Και ο Μάριος ήταν στο event αυτό. Και όταν είχαμε συζητήσει και μου είπε ότι θα έφευγε και θα πήγαινε στο Survival All Star, μου λέει προετοιμάζομαι τώρα εδώ και πολύ καιρό. Και τον ξέρω ότι είναι μαχητής στην πραγματικότητα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και μου κάνει τρομερή εντύπωση που ενώ υπάρχει ένας αθλητής μέσα, ένα άτομο τόσο ικανό,
σε αυτά που πρέπει να κάνει καθημερινά, ασχολούνται τόσο πολύ με την προσωπική του ζωή. Που δεν έδωσε ποτέ κανένα δικαίωμα. Απλά ναι, η παραγωγή ναι. από μόνη της, αν ήθελε να τους προστατέψει, απλά δεν θα έβγαζε αυτό το βίντεο στη φόρα. Ναι. Αν ήθελε να τους προστατέψει. Αλλά βλέποντας τα νούμερα του το Survivor να πηγαίνουν κάτω και είναι κάτω και θα μείνουν κάτω, γιατί ο κόσμος κουράστηκε. Εγώ ήθελα να βλέπω Survivor, θέλω να βλέπω αγωνίσματα. Όταν είναι 4 ώρες και τις 3 βλέπεις σαμπουνόπερα, ναι. γιατί να το βλέπω. Γιατί να το βλέπω. Δεν είναι μόνο ο Μάριος ο Πριάμος μέσα που είναι ο φίλος μου, είναι και ο Σάκης ο Κατσούλης και η Μαριαλένα. Και αυτοί φίλοι μου είναι. Κατάντησε λίγο αυτό ένα αχταρμά. Λίγο έχασαν την έννοια του Survivor ναι, του ναι. All Star. Ναι, ναι. Γιατί περιμένει να είσαι All Star, να είσαι αγώνες δυνατούς. Έχει παίχτες δυνατούς, έχει παίχτες που είναι διάφοροι. Αλλά εγώ αυτό που λέω πρέπει να αφήσουμε τον Μάριο να βγει έξω να μιλήσει ο ίδιος. Τώρα το να κρίνουμε εμείς πίσω από μια τηλεόραση ή από ένα κομπιούτερ ή από ένα λάπτοπ ή ένα κινητό δεν είμαστε οι δήμονες να το ξέρουμε. Καλό είναι να βγει ο Μάριος να πει ο ίδιος τι πρέπει να πει. Εμείς δεν θα τον κρίνουμε. Εμείς τον κρίνουμε Σωστά. αγωνιστικά. Ναι. Αυτό θα κρυθεί ο ίδιος μόνος και μόνο ο Θεός μπορεί να τον κρίνει. Εμείς δεν μπορούμε Σωστά. να τον κρίνουμε. Δεν είμαστε αλαθαστοί όλοι. Λοιπόν, πολλά remix στο ενεργητικό σου. Με τελευταίο Πορτοκαλιά του Καραβά. Ναι. Και έχει τρομερή απήχηση. Το ξέρω, δηλαδή, θέλω ναι, ναι. Μίλησε μαζί, δηλαδή ποιοι είναι οι συντελεστές αυτού λοιπόν, του remix. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε με τον φίλο μου και συνεργάτη, με τους φίλους και συνεργάτες μου, τον τραγουδιστή, τον Γιάννη, τον Σοφίλα και τον DJ, τον Παντελή, τον Λιβισιανό. Ξεκίνησε, μιλούσαμε από τσάτ και τρεις και είπαμε ρε, να κάνουμε έναν κυπριακό τραγούδι και ψάχναμε. Και ανού ήταν η επιλογή του τραγούδιου αυτού. Α, δεν κάνω λάθος για δική σου. Μου πρώτα, ναι. Πρέπει γιατί είσαι Κύπριος. Α, δεν κάνω λάθος ναι, για ναι, δική ναι, μου ναι, πρώτα. Ναι. Δεν θυμάμαι, ρίξαμε πολλές ιδέες και στο τέλος του λέω ρε, έψαχνα να δω αν κάποια δεν τα έχουν κάνει, το συγκεκριμένο δεν το έχει κάνει κανένας. Οπότε ο Γιάννης. Του λέω Γιάννη, μου το κάνουμε αυτό. Και ο Παντελής μαζί με τη μουσική. Ο Γιάννης έγραψε τη φωνή γιατί το κάναμε από την αρχή όλο. Ναι. Και βγήκε το αποτέλεσμα το οποίο ακούσατε κι εσείς. Θεωρώ είναι ότι πάει πολύ καλά. Είναι της παράδοσης μας. Ξέρετε, γίνεται. Δεν είναι κυπριακό όμως, να σου πω ότι δεν είναι κυπριακό. Δεν είναι κυπριακό. Είναι ελληνικό. Ο Καραβάς δεν είναι... Ναι, όταν ο Γιάννης αυτό το έκανε με τα λόγια που το πρωτοβγήκε στην Ελλάδα και το πήραμε εμείς ως Καραβάς για τα δικά μας δεδομένα. Αυτό δεν το γνώρισα, ναι. ναι. Το μάθαμε και εμείς στην πορεία. Ναι, ναι. Το μάθαμε και εμείς στην πορεία. Οπότε ήταν μεγάλη χαρά και για μένα και για τα παιδιά και για τον Σοφίλα και για τον Λιβισιανό το να θέλουν να κάνουν ένα τραγούδι που είναι πλέον της παράδοσής μας. Και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο τώρα, γιατί είναι και τα δύο εξαιρετικά παιδιά και τα δύο εξαιρετικοί επαγγελματίες. Ετοιμάζετε κάτι νέο? Είμαστε στο ψάξι. Δεν θες να πει. Θα σου με πω όταν. Όχι, θα βγάζω ειλικρινά. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα σου πω. Θα με ενημερώσεις και για αυτό. Ναι, για δύο. Για δύο θέματα. Για δύο θέματα. Για δύο θέματα θα σου πω. Ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα μου, θέλω να μου χαρακτηρίσεις τον Ανδρέα Στυλιανού mm-hmm. με μία λέξη. Τον Ανδρέα Στυλιανού ή τον Ανδρίου Ες. Γιατί έχω δύο καπέλα. Θα σε πήγαινα και εκεί. Έχω μετά. Δύο καπέλα. Ναι. Το πρωί έχω και την πρωινή μου τη δουλειά. Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Και τα βράδια βάζω το άλλο το καπέλο του DJ. Το ένα με το άλλο το επάγγελμα μου είναι καμία σχέση. Είναι η νύχτα με τη μέρα. Ναι, είναι η μέρα με η νύχτα. Ναι. Ακριβώς ναι. αυτό. Ναι. Κάποιοι ίσως λόγω σου λέει, α, δουλεύει νύχτα αυτός, λίγο, ξέρεις, αυτά τα μυαλά που έχουμε. Απλά εμένα το χόμπι μου έτυχε να είναι βράδυ. Ναι. Είναι το χόμπι μου πλέον. Εγώ μου αρέσει να πηγαίνω να παίζω μουσική, διασκεδάζω τον κόσμο, να φεύγω. Αυτό. Έτυχε να μπορεί να μου ψαράς το χόμπι μου. Ναι, σωστά. Ή καταδύσεις ή κάτι. Εμένα αυτό είναι το χόμπι μου, αυτό μου αρέσει. Θεωρώ ότι αν σταματήσω αυτό το πράγμα, ότι θα πάθω κατάθλιψη. Εγώ αντιλαμβάνομαι 100% αυτό που λες τώρα. Εγώ το είχα πάθει κιόλας όταν σταμάτησα πριν πολλά χρόνια για μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι, να καταλαβαίνεις. Ναι. Και να πω πίσω στην ερώτηση σου που με ρώτησες πώς θα χαρακτηρίζα. Εντάξει, αλλάζω τότε. Τίντζεϊ Άντριου Ες, όχι Ανδρέα Στυλιανού. Μία λέξη μου είπες μία όμως. Μία λέξη, ναι. Μία λέξη. Θα πω ότι είναι αυθόρμητος. Είσαι. Είμαι αυθόρμητος, δηλαδή πολλοί δεν περιμένουν να κάνω κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν μου μπει κάτι στο μυαλό, θα το κάνω. Χωρίς να σκεφτώ τις συνέπειες. Δηλαδή, κάποιες φορές στην πρωινή μου τη δουλειά, όταν κάνω μια κίνηση, σκέφτομαι και το επόμενο στάδιο. Ναι. Στην νυχτερινή δεν το σκέφτομαι αυτό. Εκεί λίγο είναι ο αυθόρμητος και ο πιο συγκρατημένος το πρωί. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά. Είσαι ένα έτσι πολύ αυθόρμητο πλάσμα και γενικά, στο είπα και πριν, είσαι και δοτικός άνθρωπος και γενικά είσαι αληθινός άνθρωπος, Ανδρέα μου. Κάποτε αυτό... Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι, ξέρω, μερικές φορές δεν αρέσει σε όλους, αλλά... Καλύτερα σε αυτό σου παρά να σε μια μάσκα έτσι, που θα ρίχνεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Ανδρέα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που σήμερα βρισκόσουν μαζί μας και τα είπαμε έτσι παρέα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Να συνεχίσεις να μορφαίνεις τις μέρες μας και τις νύχτες μας με τη μουσική σου και την ενέργειά σου. Εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο μέσα από τη ψυχή μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα, πιστεύω. Ευχαριστώ, Άννα μου, για την πρόσκληση. Να σου ευχηθώ και εγώ ξανά καλή επιτυχία σε αυτόν το έργο το οποίο ανάλαβες να κάνεις, διαφορετικό από αυτά που σε έχουμε συνηθίσει και το κάνεις πάρα πολύ καλά. Όχι γιατί ήρθα στην εκπομπή τώρα, απλά αυτό που βλέπω λέω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και θα σε ενημερώσω για αυτά τα δύο τα οποία θα περιμένω. Εγώ περιμένω. Αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι μου, θα είναι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, μιας και προτού αρχίσει αυτό το όμορφο ταξίδι του προσκυνητή, καλό είναι να μάθουμε τι σημαίνει πραγματική πίστη. Έβγαινε νικητής, τίποτε δεν το σταματούσε, τίποτε. Είχε το Θεό μέσα του. Εσείς από πού βρίσκατε δύναμη και από πού βρίσκεται δύναμη? Εγώ προσωπικά τη δύναμη την βρήκα από τον Κυριακό. Με δίδασκε καθημερινά ότι δεν πρέπει να τα βάζω κάτω. Ο μικρός δίδασκε εσένα, πάντα. Ναι, πάντα. Ό,τι και αν γίνεται. Έλα μου πάντα ότι η μάμα θα πάνε όλα καλά. Συγγνώμη, παπά, που σας ταλαιπωρώ. Συγγνώμη που σας εστέρισα από το σπίτι σας. Η πρώτη μου αποστολή πέτυχε με άκρας επιτυχία. Εγώ αμαρτωλός αξιώθηκα παιδί στην Βασιλεία των Ουρανών. Το θαύμα δεν είναι μόνο να γίνεις καλά σε αυτήν τη ζωή, αλλά να κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών και να πας απευθείας. Ποτέ δεν ήταν δικός μας, απλά μας το χάρισε ο Κύριος για αυτήν την αποστολή που πέτυχε με άκρας επιτυχία. Για να γεννηθεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί εδώ στα πλατό μας φιλοξενούμε έναν πολύ καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος διέπρεψε στη μουσική βιομηχανία και τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει να ασχολείται κυρίως με τα θρησκευτικά δρόμενα. Μάριος Χαπέρης. Μάρια μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας και πάλι. Καλησπέρα, Άννα μου. Διέπρεψε. Με έχεις ρίξει ενώ, τελείωσε δηλαδή. Πάμε, τέλος. Όχι, λέω ότι είχες κάνει στα μουσικά. Διέπρεψε, είπες. Διέπρεψε, ναι. Γιατί δεν είπες διάπρεψε. Τώρα ασχολείσαι και με άλλα πράγματα, λέω. Πλάκα κάνω. Σε ευχαριστώ αρχικά που έχουμε κοιότητα, γι' αυτό μιλάμε έτσι. Να μην παρεξηγήσει ο κόσμος. Νομίζω τα γνωρίζουν και όλοι. Ακριβώς. Οπότε, ναι. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αυτό με τα θρησκευτικά, εντάξει, θα το αναπτύξουμε λίγο πάλι. Δεν θα σου κάνω παρατήρηση, θα τα πούμε παρακάτω στη συνέχεια. Μαρία μου, θέλω έτσι να αρχίσω λίγο την κουβέντα μας και να μου πεις τι είναι αυτό που σε οδήγησε μετά από όλα αυτά τα πράγματα που έχεις κάνει στη μουσική και στο χώρο της μουσικής με τόσους εξαίρετους καλλιτέχνες, τι είναι αυτό που σε οδήγησε να κάνεις στροφή και να ασχοληθείς με την Εκκλησία. Το να ασχοληθώ με την Εκκλησία είναι σχετικό η λέξη, να ασχοληθώ με την Εκκλησία, δεν ασχολούμαστε με την Εκκλησία. Το τι γίνεται όμως. Έζησα γενικά τη ζωή μου στα άκρα, το ξέρεις. Ναι. Ποιο τέρμα δεν πάει, όσον τέρμα πάει, τα είδα, τα έζησα, δόξα τω Θεώ, είμαι 36-37 πόσο είμαι. Είμαι πλήρης, ενώ δεν έχω ούτε αποθυμένα ούτε τίποτα. Τα κάνω όλα. Καλά, κακά, τα κάναμε όλα στη ζωή μας. Δόξα τω Θεώ. Καταλαβαίνεις σε κάποια φάση στη ζωή σου όμως, όχι όλοι, εγώ έτυχε να το καταλάβω όμως, ότι ούτε η δόξα μου, ούτε τα λεφτά, ούτε καλό πέραση, ούτε τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στην υγεία. Σήμερα είμαστε, σε ένα δευτερόλεπτο δεν είμαστε. Είδαμε τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Τουρκία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Συρία. Άρα, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Πριν 4 χρόνια περίπου, έφαγα και εγώ τις φαγιάρες μου από το Θεό. Τις φαγιάρες μου, με καλόν τρόπο, γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί κανένα. Αλλά με τον τρόπο του ο Θεός και με τις παρεμβάσεις του προσπαθεί να σε ξυπνήσει, να σε κάνει να αναθεωρήσεις και αν δεν αναθεωρήσεις και θέλει ο ίδιος να σε κάνει να αναθεωρήσεις, σου βάζει και άλλα εμπόδια και άλλες δοκιμασίες που εμείς ονομάζουμε και τις βαφτίζουμε αρρώστιες, κατάρες, οτιδήποτε. Εγώ τα ονομάζω εμπόδια δοκιμασίες. Πλέον τα ονομάζω εμπόδια δοκιμασίες. Στα φέρνεις στον δρόμο σου για να συνετιστείς και να καταλάβεις ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής. Που τελικά το πραγματικό νόημα της ζωής είναι, τουλάχιστον για μένα, σαν Μάριος, να ξυπνάω και να λέω: δόξα τω Θεώ, βλέπω το φως, ξύπνησα και πάλι. Είναι οι γονείς μου καλά, είναι η οικογένειά μου καλά, είναι οι άνθρωποι που αγαπάω καλά, είναι ο κόσμος καλά. Να μην ακούω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κοιμήθηκε αυτό το παιδάκι, έφυγε αυτό, οι νέοι. Αυτά. Άμα δεν ακούμε όλα αυτά που δυστυχώς τα ακούμε, και είναι αναπόφευκτο να μην τα ακούμε γιατί συμβαίνουν, τότε είναι πιο όμορφο πράγμα για να λες δόξα τω Θεώ. Ακριβώς. Αυτό. Και έτσι αναθεώρησες τη ζωή σου, λοιπόν, και αποφάσισες ότι ήθελες να έρθεις πιο κοντά στο Θεό και στη... Χωρίς να σταματήσω τη δουλειά μου. Δεν σταμάτησα τη δουλειά μου. Δόξα τω Θεώ, κάνουμε επιτυχίες στα τραγούδια. Έχουμε επιτυχίες αρκετές πάλι. Εγώ το γνωρίζω προσωπικά και εγώ περιμένω και κάτι από σένα. Έρχεται, έτσι, μιας και το ανέφερες. Θα έρθει για το τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, απλά νιώσα εγώ ότι είχα ένα κόλλημα με έναν Άγιο, τον οποίο δεν το γνώριζα καν πριν 4 χρόνια. Τον Άγιο Εφραίμ. Μου έλεγε, μου είπανε για τον Άγιο Εφραίμ, λέγε, ποιος είναι αυτός τώρα. Άγιος Εφραίμ. Πήγα, άφησα τον εαυτό μου να γνωρίσει. Είναι αυτό που δεν κάνουμε πολύ ανάμο. Δηλαδή, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας. Λέμε, α, δεν υπάρχει Θεός. Εντάξει, ρε φίλε, ναι, οκ. Okay. Yeah. Και εγώ ήμουν ταμένος στην Παναγία Αντιστίνου. Είχα πάει μεθυσμένος γιώμα από την Μύκονο στην Τίνο μία μέρα να εκπληρώσω τάμα μου. Γελάς, ναι, να σου πω είναι αλήθεια όμως. Και δεν πήγα καν πάνω στην εκκλησία να προσκυνήσω. Ρε. Δεν άφησα τον εαυτό μου. Mm. Ήμουνα στη Μούρλα μου, στα 22 μου, 23 μου, 24, δεν θυμάμαι πώς ήμουνα. Πού πηγαίναμε κάθε χρόνο Μύκονο. Λοιπόν, άμα δεν αφήσω τον εαυτό μου να πω, ας δω, τελικά υπάρχει Θεός, υπάρχουν Αγίοι. Και εγώ με τα ερωτήματα ήμουνα, κάθε μέρα. Να σου πω τι πιστεύω σε αυτό, έτσι που συζητάω και με φίλους. Νομίζω κάθε άνθρωπος χρειάζεται το χρόνο και πρέπει να έρθει η κατάλληλη στιγμή που ο ίδιος θα νιώσει την ανάγκη. Είναι όπως τα λες, αλλά θα σε διορθώσω σε κάτι. Δυστυχώς, αν δεν έρθουν δυσκολίες και εμπόδια στη ζωή μας, Άννα μου, ναι, ειδικά εμείς οι πιο νέοι, μας χαρακτήρισαν και νέους, δεν. Καταλάβες ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι. Ο εγωισμός μας, η καθημερινότητα μας, το πώς μάθαμε να ζούμε, δεν μας το επιτρέπουν. Δεν μας το επιτρέπουν. Άμα έρθει ο πρώτος χαστούκι όμως σε σένα, ή όπως ήρθε σε μένα στην οικογένειά μου, σε γνωστούς μου, σε μένα προσωπικά, δεκάδες χιλιάδες, δόξα τω Θεώ, καθημερινές φαγιάρες. Εκεί πίστεψε με, θες, δεν θες, πάντα ψαχτείς, λες, ρε, τελικά υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει Θεός. Κάπως έτσι γνώρισα και εγώ τον Άγιο Εφραίμ. Μου έδειξε, χωρίς να θέλω να αναφερθώ τώρα
με λεπτομέρειες. Μου έδειξε ότι ναι, υπάρχει Θεός, ναι, υπάρχει αυτός ο Άγιος. Και εγώ προσωπικά αγάπησα αυτόν τον Άγιο και τάχτηκα σε αυτόν τον Άγιο. Να το και εδώ. Η ημερομηνία του. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Μου έχεις ξαναπεί έτσι λίγο την ιστορία και σε προηγούμενη εκπομπή πώς έγινε και με τη γερόντισσα. Τη Μακαρία, την ηγούμενη της γονής. Ναι. Δεν θέλω να συζητάμε για τη γερόντισσα, ούτε η ίδια θα το θέλει. Δεν είναι η γερόντισσα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι για την προσευχή που αυτό κάνει εκεί και όλες οι αδελφές που υπηρετούν τον Άγιο, γιατί εκεί πραγματικά υπηρετούν τον Άγιο σε συγκεκριμένη μονή. Είναι πολύ αυστηρή μονή και καλά κάνει η γερόντισσα για να αυστηρά πράγματα. Εγώ το μόνο που έχω να πω για τη γερόντισσα είναι ότι της χρωστώ όλη μου τη ζωή. Από εδώ και πέρα της χρωστώ όλη μου τη ζωή. Ναι, ήταν ένα αυτή μαζί με τον Άγιο και τον πνευματικό μου, δεν θα πω ψέματα, τον πατέρα Βασίλειο από την Αγία Νάπα, σε αυτούς τους τρεις, στον Άγιο Εφραίμ και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι στον κόσμο το δικό μας, χρωστάω όλη μου τη ζωή και ότι έχω την υγεία μου και ότι είμαι όρθιος. Δεν θα ήμουν όρθιος, ούτε την υγεία μου θα είχα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Μάρια μου, προσκυνητής. Είναι μια θρησκευτική τηλεοπτική σειρά που πρόκειται σύντομα να προβληθεί και στους τηλεοπτικούς δέχτες. Μάλιστα. Εξ όσο γνωρίζω και θα το αποκαλύψω αυτό, ξέρω ότι έχουν ήδη γίνει κάποια γυρίσματα, τα οποία κάποια από αυτά είναι στην Κύπρο, κάποια από αυτά είναι στην Ελλάδα, αλλά ξέρω ότι θα γίνουν και εξωτερικό, έτσι. Να σου πω ακριβώς τι γίνεται. Αρχικά είναι ο προσκυνητής. Ήταν μια ιδέα που μου ήρθε, ξέρω ότι μου ήρθε μια ιδέα με ένα στο κεφάλι, θέλω να γίνει χθες. Πάντων, είμαι λίγο παροπηρικός σε αυτά. Μου ήρθε μια ιδέα γιατί ανέβαζα κάποια βιντεάκια. Έχω μια σελίδα στο Facebook. Η οποία ονομάζεται Άγιος Εφραίμ, η φίλη του Αγίου. Λοιπόν, ανέβαζα κάποια βιντεάκια εγώ από διάφορα μέρη που πήγαινα. Γιατί το ήθελε ο κόσμος. Ανέβαζα από τη Νέα Μάκρη, από τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον Όσιο Πατάπιο στο Λουτράκι, στην Κύπρο μας, από πολλά μέρη. Διάφορα. Βλέπανε ότι τα βλέπαν στην αρχή 5, 10.000, 20.000. Φτάσαμε σε σημείο τώρα να τα βλέπουν 700, 800 και 1,5 εκατομμύριο. Σε μια σελίδα μόνο. Να μπαίνει τόσο κόσμο για να βλέπει άρα, βιντεάκια. Ο κόσμο έχει λέω, ανάγκη. Όπα λέω, ο κόσμο έχει ανάγκη. Δεν μπορούν όλοι να ταξιδέψουν. Δεν έχουν όλη την ευχαίρεια να ταξιδέψουν. Όχι μόνο οικονομικά. Σωστά. Δεν έχουν τον χρόνο. Δεν έχουν καθημερινό διάλογο, δεν του επιτρέπει. Οπότε λέω κι εγώ προσκυνητή. Δεν πάω εγώ κάθε μήνα και προσκυνάω μία στον Άγιο Εφραίμ, μία στην Παναγιανή Μαλεβή, μία δεξιά, μία αριστερά. Οπότε γιατί να μην το συνδυάσω, να κάνω κάποια ντοκιμαντέρ επεισόδια αφιερωμένα σε κάποιου Αγίου. Και στη θρησκεία μας, όχι μόνο όμως θα σου πω μετά κάτι άλλο, τα οποία θα νιώσει ο κόσμος ότι ταξιδεύει μαζί μας, όχι μαζί μου, μαζί μας λέω, ότι ταξιδεύει, να γνωρίσει τους Αγίους, όπως και εγώ γνώρισα εντελώς τυχαία τον Άγιον Εφραίμ, που ξέρεις ότι έστω ένας δεν θα γνωρίσει τον Άγιον, το έχω, είμαι σίγουρος θα το γνωρίσει, έστω και ένας θα το γνωρίσει. Ναι. Σημαίνει ότι ο στόχος με πέρα επιτεύχθηκε τελείως. Ένα άτομο θέλω, δεν θέλω δύο, θέλω ένα. Από όλους αυτούς που θα τα δουν. Οπότε πήρα την απόφαση χωρίς να είμαι ούτε δημοσιογράφος, ούτε πρόκειται να γίνω στη ζωή μου, ούτε παρουσιαστής, ούτε τίποτα. Άσχετα να γράφει, παρουσιάζει ο Μάριος Χαμπές. Αυτά δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα εμένα. Μπαίνουν απλά για. Τέλος πάντων, είναι τυπικά και. Όμως ναι. Εκ των πραγμάτων θα είσαι ο παρουσιαστής μια θρησκευτική. Δεν είμαι ο παρουσιαστής, δεν μου αρέσει η λέξη παρουσιαστής, όχι. Θα είμαι ο άνθρωπος που θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί σε αυτά τα μέρη. Ναι. Απλά θα πάμε παρέα. Αυτό είμαι, τίποτα άλλο δεν είμαι. Απλά. Τι έχει γίνει τώρα να σου πω. Το πρώτο επεισόδιο, όλοι οι φίλοι από τη σελίδα λίγο από το χαράκι. Να πούμε ότι το τρέιλερ που είχαμε παρακολουθήσει νωρίτερα είναι από το πρώτο επεισόδιο. Α, το είδαμε το τρέιλερ. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν το είδα. Το είδατε εσείς, εντάξει. Άρα έχεις καταλάβει αρκετά από το τρέιλερ. Λοιπόν, και ο κόσμος έχει καταλάβει νομίζω αρκετά από το τρέιλερ. Είναι συγκλονιστικό. Άκου να σου πω τώρα τι έγινε. Πρώτο επεισόδιο θα έκανα εγώ στη Νέα Μάκρη. Αυτό ήταν ο σκοπός μου. Στο σπίτι του Αγίου Εφραίμ, να αρχίσω από τα Τρίκαλα που γεννήθηκε, να πάμε στον Άγιο Στέφανο που είναι απέναντι. Υπάρχει και το σπίτι του Αγίου, αν και το ρίξανε. Υπήρχε το σπίτι του Αγίου Εφραίμ που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και πήγαν και το ρίξανε. Και πήγα εγώ πριν τρία χρόνια. Όταν λες το ρίξανε, το ρίξανε πρόσφατα. Τον κρεμίσανε. Ρε. Ναι, ρε. Άκου τι κάνανε, Άννα. Και άκου τι έπαθα. Φεύγω και λέω και εγώ θέλω να πάω. Ήμουν χάγια ψυχολογικά μία μέρα. Και λέω και εγώ θέλω να πάω εκεί που γεννήθηκε ο Άγιος Εφραίμ να δω το σπίτι του. Έβλεπα εγώ στον Κούκολ, υπήρχε φωτογραφίες, πράγματα. Θέλω να πάω, λέω. Θέλω να πάω να δω. Θέλω να πάω απέναντι στον Άγιο Στέφανο που βαφτίστηκε. Να νιώσω να πάρω λίγη δύναμη. Πάω, Άννα μου, φεύγω από τη Νέα Μάκρη και πάω στα Τρίκαλα. Και φτάνω με ένα φίλο.
Ρωτάω, πού είναι το σκηνικό Άγιο Εφραίμ? Εκεί. Πάω εκεί. Τίποτα. Τώρα τι γίνεται εδώ, λέω. Έβλεπα ένα οικόπεδο. Βγαίνει μια γυναίκα από πάνω από το μπαλκόνι, ψάχνει κάτι. Ναι, τη λέω, ψάχνω σπίτι του Άγιο Εφραίμ. Αυτό είναι, μου λέει, τον γκρεμίσανε. Τι όντι λέω. Και μου λέει αυτό, τη λέω, γιατί τον γκρεμίσανε. Δεν ξέρω, μου λέει, θέλω να το πουλήσω λογικά για οικόπεδο ή να χτίσουν κάτι. Και ρίχνω μια ντουτίχου με το πόδι μου και ραγίζει όλο το πόδι. Και ήμουν δύο εβδομάδες με τη λίμενο το πόδι από τα νεύρα μου. Έσπασαν τα νεύρα μου. Λέω, καλά, ρε, έχετε εδώ το σπίτι που γεννήθηκε οποιοδήποτε Άγιος. Και πας να το ρίξεις για να πουλήσεις, ρε. Και ρίχνω μια ντουτίχου, σου λέω, τη λιμένο. Και έβγαλα τις δύο εβδομάδες με τελειωμένο πόδι από τα νεύρα μου. Γιατί είχαν ρίξει το σπίτι του Αγίου Εφραίμ, δεν το δεχόμουν. Και είμαι σίγουρος και οι φίλοι που τα ακούνε τώρα του έχει στρίψει το κεφάλι. Ειδικά αυτοί που από το συγκεκριμένο Άγιο. Δεν, είναι. Δεν γίνεται να ξέρει ότι έχω κάτι εκεί. Αντί να χτίσει ένα εκκλησάκι εκεί, να του αφιερώσει κάτι αυτού του Αγίου, πα και έρχεσαι στο σπίτι για να κάνω οικόπεδο, ένα ρουγάλο πολυκατοικία. Πάμε καλά. Λοιπόν, θα δω κάνα το πρώτο επεισόδιο στη Νέα Μάκρη. Τι έχει γίνει όμω. Έκανα, όπω είπε, κάποια επεισόδια στην Κύπρο. Έκανα 7 συγκεκριμένα επεισόδια. Εξή, θα σου πω για να θες μετά ποια είναι τα 7. Θα σε ρωτήσω. Έκανα 7 επεισόδια και θα κάνω άλλα 8 στην Ελλάδα. Οπότε το πρώτο, πώς να το πούμε τώρα, season λέμε στα αγγλικά, στα ελληνικά, πώς να το πούμε, τέλος πάντων. Το πρώτο concept. Ναι, θα αποτελείται από 15 επεισόδια. Οκ. Okay. Και μετά το Σεπτέμβρη ξαναβλέπουμε. Όπως είχα μια. Όχι συνέντευξη, είναι λάθος λέξη. Όπως είχα μια συζήτηση πνευματική με τον πνευματικό μου τον πατέρα Βασίλη από την Αγία Νάπα, που σου πω ότι είναι μέσα στους 3 που χρωστάω τη ζωή μου. Του είχα κάνει κάποια ερώτηση και του λέω, πάντερ μου, του λέω, στο η κάμερα. Του λέω, τι έχεις να πεις εσύ, του λέω, σαν πνευματικός, σε μια μάνα που χάνει το παιδί της πρωτού γεννηθεί. Ένας χρονού, δύο χρονού, έρχεται το παιδάκι στον κόσμο αυτό, με καρκίνο, βλέπει το παιδί της να παλεύει, να κάνει χημειοθεραπείες και φεύγει αυτό το παιδί. Τι να πεις αυτής της μάνας, ότι υπάρχει Θεός. Θα το δεχτεί η μάνα αυτή να της πεις ναι ότι υπάρχει Θεός. Μου απάντησε. Με κάποιον τρόπο. Δεν θυμάμαι τι μου είπε. Κατάλαβα είναι όμως και ο ίδιος ότι δεν με κάλυψε πλέον σε μένα. Το κατάλαβε. Δεν είπα κάτι. Το σεβάστηκα αυτό που μου είπε. Ήταν πολύ όμορφα τα πράγματα που μου είπε. Απλά δεν με κάλυψα. Δεν αναθεώρησα εγώ σαν Μάριος. Τελειώνει η συνέντευξη. Συγγνώμη. Λάθος λέξη. Η συζήτηση, δεν μ' αρέσει η λέξη η συνέντευξη. Ούτε τώρα. Κάνουμε συνέντευξη, συζήτηση κάνουμε. Και μου λέει, εγώ σου πω, μου λέει η μάγκα. Έτσι μου μιλάει ο πατέρ Βασίλειος. Θα φύγεις και θα πας σε αυτόν το σπίτι που θα σε στείλω τώρα. Που δεν έχουν μιλήσει ποτέ αυτοί οι άνθρωποι πουθενά. Θα τους πω εγώ να σου μιλήσουν. Και θα αναθεωρήσεις και θα καταλάβεις και θα πάρεις και τις απαντήσεις σου. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο είναι το τρέιλερ που είδαμε με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Με τον Παναγιώτη και την Ελένη. Δύο άνθρωπους παράδειγμα στην κυριολεξία. Που προς μίμηση για όλους μας, εμένα έγινε παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, τους έχω... Αν να με έκανα να αναθεωρήσω. Άκουσες τα λόγια τους. Εγώ... Σπανικό καλά οι κουβέντες τους. Ναι, ναι. Κατάλαβες τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν είχα δει το τρέιλερ, πραγματικά είχα συγκλονιστεί εγώ και... Την άλλη συνέντευξη έκλαιγα. Ναι, και εγώ. Πώς να μην κλέψω. Και εγώ. Λέω εγώ, και τους το είπα κιόλας, τους λέω, συγγνώμη που σε διακόπτω, τους λέω, είμαι ο σταυρός που κουβαλώ, τους λέω, είναι τόσος και κλαίγομαι όλη μέρα εγώ. Κλαίγομαι σαν ομορό. Για ένα σταυρό που είναι τόσο μπροστά στο δικό σας, να χάσουν το παιδάκι τους και να μου λέει, ο πατέρας να μου λέει, πέτυχα το σκοπό της ζωής μου γιατί αξιώθηκα να έχω έναν παιδί στη Βασιλεία των Ουρανών. Και να μου λέει η μάνα, να μου λέει μετά ο πατέρας να συνεχίσει και να μου λέει ότι ξύπναγε ο Κυριακός, αυτός ο άγγελος, γιατί ένας άγγελος είναι, ο ιερομάρτυρας, γιατί τράβηξε τόσο πολύ αυτό το παιδάκι, ξύπναγε και λέγε συγγνώμη πατέρα και μάνα. Που σας βγάζω από την καθημερινότητα σας και σας ταλαιπωρώ. Συγγνώμη που σας θεωρώ από το μικρό σας κοριτσάκι, την αδερφούλα του. Συγγνώμη, έλεγε το παιδάκι, αντιλαμβάνεσαι. Ένα παιδάκι να λέει συγγνώμη σε ηλικία 8-9 ετών, να λέει συγγνώμη που απλά ήρθε με αυτό το πρόβλημα στη ζωή. Και ήταν άρρωστο. Άκουγα τους γονείς να μιλάνε. Ξέρεις τι με συγκλώνει σε μια κουβέντα που είχε πει η μητέρα του παιδιού, ότι θαύμα δεν είναι όταν. Νοσείς, είσαι άρρωστος και γιατρεύεσαι. Μπράβο. Θαύμα είναι και αυτό που συνέβη και στο παιδί μας. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και με προβλημάτισε. Σε ρωτώ όμως τώρα κάτι. Εγώ αναθεώρησα. Πραγματικά αναθεώρησα. Και είπα, ναι ρε φίλε, μπράβο τους. Και θα προσπαθήσω να τα βλέπω και εγώ έτσι τα πράγματα. Γιατί έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι. Εντάξει, για κάποιον που πιστεύει πολύ. Αλλά δυστυχώς, αν είμαι εγώ, δεν έχω την πίστη τους. Και να σου πω γιατί δεν έχω την πίστη τους. Χάθηκαν τώρα τόσες ζωές στην Ελλάδα.
Το γνωρίζουμε. Ναι. Τι θα πει τώρα αυτού του πατέρα και αυτή τη μάνα. Πες μου, δεν υπάρχουν λόγια. Με βάση τα λεγόμενα αυτό το γονιό που ακούσαμε όμως, του Παναγιώτη και της Ελένης, που πολύ σωστά τα λένε οι άνθρωποι, έπρεπε να πούμε τώρα ότι ναι, ρε φίλε, γεννηθείτε το θέλημά σου, έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε, ήταν θέλημα, για κάποιο λόγο έγινε. Ναι. Εγώ δεν το δέχομαι όμως ακόμα. Οπότε εγώ δεν είμαι στο ίδιο επίπεδο που πνευματικά με αυτού του ανθρώπου. Ναι, καταλαβαίνετε. Σωστά, σωστά. Το παραδέχομαι. Όμως εμένα με προβλημάτισαν. Δηλαδή αυτά που είχαν πει με έβαλαν σε σκέψεις. Εμένα με έβαλαν σε πολλές σκέψεις και ήδη πιστεύω ότι ανέβηκα ένα σκαλοπατάκι. Ακριβώς. Δεν ανέβηκα προς το παρόν όμως ούτε το δεύτερο ούτε το τρίτο. Γιατί σου λέω, προβληματίστηκα πάλι με αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα. Είπα γιατί Θεέ μου. Κανονικά δεν έπρεπε να πω το γιατί Θεέ μου. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν το πάνε γιατί δεν το στο παιδί. Ναι. Δεν το είπανε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπαίνω στη θέση τώρα του πατέρα από την Κύπρο ή από την Ελλάδα που τον πήρανε τηλέφωνο και του λένε: Ξέρεις, η κόρη σου ναι, πήγαινε για μια απλή διαδρομή και έφυγε το τρένο και τέλος. Ναι. Τι να πει εκεί. Τι δεν να υπάρχουν λόγια σε. Ναι, και μπαίνει η δώρα και. Τόσο πόνο, ακριβώς. Τι να πει. Από την άλλη, όταν ηρεμήσεις, βλέπεις, αυτοί περάσανε κάποιες μέρες και είδες τους γονείς αυτούς. Και νόμιζαν ότι μόνο αυτοί οι γονείς είναι έτσι. Ξέρεις τι μου έκανε ο πατέρα Βασίλειος όμως. Μου δώσε και δεύτερο χαστούκακι γιατί είμαι μάγκας. Έτσι για να συνέλθω. Με στέλνει και σε δεύτερο σπίτι. Στα 15 χιλιόμετρα. Με το μικρό νομάμα, στο φίλο τον Μάριο, το συνονόματο και την Ελένη πάλι, τη μάνα του, που τριών ετών έφυγε πριν 45 μέρες το παιδάκι αυτό. Τριών ετών από καρκίνο. Και πάλι όταν δείτε την εκπομπή θα σπάσουν τα κόκκαλα όλων όσους θα το δουν. Απλά να σου πω κάτι. Είπαν ότι αυτό το παιδί ήρθε, μας δίδαξε. Δεν πίστευαν στο Θεό, δεν ήταν κοντά στην εκκλησία αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Ήρθε, μας δίδαξε και έφυγε. Και μπορεί να το πει κάποιος από εμάς αυτό το πράγμα, εγώ δεν μπορώ. Όχι. Okay. Οπότε ο προσκυνητής δεν είναι απλά για να ταξιδέψουμε, να γνωρίσουμε Αγίους, να μάθουμε ιστορίες που εννοείται θα τα κάνουμε αυτά. Είναι για να δυναμώσουμε την πίστη μας. Να αναθεωρήσουμε, να ακούσουμε αληθινές ιστορίες, όχι θαύματα. Δεν θα στοχεύσω εγώ στα θαύματα. Θαύμα πλέον είναι ότι ξυπνάμε κάθε μέρα και βλέπουμε το φως. Πραγματικά είναι θαύμα. Ναι, είναι ακριβώς, θαύμα. Ακριβώς. Οπότε δεν έχω να πω, να αποδείξω τώρα ότι ο Άγιος Εφραίμ κάνει θαύματα. Υπάρχει λόγος να το κάνω αυτόν πλέον. Δεν υπάρχει. Στις αρχές και έβαζα διάφορα θαύματα εγώ. Με έπαιρνε διάφοροι φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι, μου έλεγαν ιστορίες, μου έλεγαν με γιατρούς, ονόματα γιατρών που γνωρίζω κιόλας. Έπαιρνα κάποτε τηλέφωνο να μάθω κι εγώ. Και πράγματι, εντάξει, ήθελα ενώ. Δεν σκανδαλίζομαι, απλά ήθελα να δω. Ρε, φίλε, λέω, όπα, τι έγινε εδώ τώρα. Γεμάτος καρκίνο και εξαφανισμένο ο καρκίνος μετά από δύο μέρες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω, η συγκεκριμένη εκπομπή να αρχίσουμε να μιλάμε για θαύματα. Ας πάμε να γνωρίσουμε τους Αγίους μας, να γνωρίσουμε, να δυναμώσουμε την πίστη μας. Και έχω πει και στο πρώτο επεισόδιο, την πίστη, εκείνη τη φλόγα μου κρατάει ο Άγιος Εφραίμ, λέω, είναι η φλόγα της πίστης. Ας τη δυναμώσουμε πρώτα εκείνη και θα ταξιδέψουμε κι όλοι μαζί μετά παντού. Και Ελλάδα, σωστά. Και Κύπρο, και Ιεροσόλυμα, και σωστά, Άγιο Όρος, ναι. Και παντού. Θα ήθελα λίγο να σταθώ. Από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν ήδη δύο επεισόδια που έχουν γυριστεί στην κατεχόμενη Κύπρο, σωστά. Και άμα είμαι εδώ, που είμαι εδώ τώρα, είμαι χαρούμενη. Τι έχω τραβήξει, ρε Άννα, ειδικά με το ένα. Πες μου λίγο πώς έγινε. Πώς τα κατάφερες, μάλλον. Όχι, δεν μπορώ να. Εντάξει, όχι. Να σου πω όσα μπορώ να σου πω. Το πρώτο επεισόδιο έγινε στον Απόστολο Βαρνάβα. Είναι ο προστάτης και ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου. Ναι. Ο ηγούμενος του Απόστολου Βαρνάβα είναι και ο προροσύγγελος της Αρχιεπισκοπής μας, ο πατέρας Ιωάννης, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά. Το σέβομαι, τον εκτιμώ. Και του ζήτησα να κάνουμε ένα επεισόδιο στον Απόστολο Βαρνάβα γιατί πάει λειτουργεί νομίζω μία φορά κάθε μήνα. Και πήγαμε. Του λέω, άδερ μου, του λέω, να συλλαβούνε. Έλα μου λέει, ρε και μη φοβάσαι. Πήγαμε εκεί, πράγματι, έκανε και λειτουργία πάνω από τον τάφο, ήταν πολύ συγκινητικό, Νάνα μου. Πάνω από τον τάφο του Αγίου λειτουργία, πήγαμε στο μοναστήρι, κάναμε όλα τα πλάνα, μιλήσαμε μέσα, ξενάγησε, ήταν, είναι απίστευτο, απίστευτο. Πραγματικά συγκινήθηκα. Και τον υπερευχαριστώ, τον πάτερ Ιωάννη, γιατί ξέρεις, είναι αυτοί που το γνωρίζουν, ένας μάγκας. Μα αν έχει να πει κάτι, το λέει, χτυπάει και το χέρι του. Και μου είπε, πάμε ρε και μη φοβάσαι. Φοβόμουν, να λέω και εγώ τώρα με τις κάμερες εκεί. Ναι, περίεργο. Ναι, ναι. Τον αγαπάνε όμως. Τον αγαπάνε, γιατί ξέρει, εγώ τους έβλεπα δηλαδή και τους αστυνομικούς εκεί, ότι ξέρεις, το σέβονται τον πατέρα Ιωάννη. Ναι. Βλέπουν ότι πάει για κάποιο σκοπό. Ρε. Πάει.
κάνει αυτό που γεννήθηκε να κάνει. Δεν του κάνανε κανένα πρόβλημα, ούτε και σε μας κάνανε πρόβλημα. Ήταν άψογοι. Άψογοι όλοι μαζί μας. Πραγματικά ήταν άψογοι. Ή πιάμε και καφέ όλοι μαζί στο τέλος. Και μιλήσαμε. Μια χαρά. Και πήγα και στην Παναγία του Τράχωνα. Ναι, η Παναγία του Τράχωνα. Την αγαπώ την Παναγία. Την αγαπώ την Παναγία του Τράχωνα. Πήγα και άρχισαν και ένα προσκυνήματα του Αγίου Εφραίμ. Οπότε είμαι πολύ συνδεδεμένο με την Παναγία του Τράχωνα. Από εκεί άρχισαν τα προσκυνήματα. Όλα, όλα και γνωριμία όλη τη Κύπρου σχεδόν με τον Άγιο Εφραίμ. Από εκεί ήταν το πρώτο προσκύνημα καιρό κορονοϊού με κάτι ουρές που έφτανα μέχρι τα φώτα. Ένα χιλιόμετρο σίγουρα. Δεν μπορούσε να κοντέψει. Σε καιρό κορονοϊού με ένα μήνυμα. Και είμαι πολύ συνδεδεμένο με την Παναγία του Τράχωνα και κατάφερα και πήγα μέσα. Μην ρωτήσει πώ. Μπήκαμε, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Κάναμε και εκεί τα γυρίσματα και θα τα δείτε όλα. Θα τα δείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μαρία μου, τώρα ξέρεις τι έχω απορία λίγο. Θέλω να μου πεις, αυτή η στροφή που έκανες από τα καλλιτεχνικά. Δεν είναι στροφή, μην το λες στροφή, ρε μου, σπάς τα νεύρα. Τι γιατί θες στροφή, να λέω, γιατί στροφή. Αυτός ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός, μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτός ο συνδυασμός που έκανες. Ναι. Στροφή. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο γενικότερα, γιατί σε γνώρισαν και συστήθηκες, συγγνώμη, μέσα από τη μουσική. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Από τον κόσμο και από κληρικούς. Από τον κόσμο καμία. Τι αντίδραση να υπάρχει από τον κόσμο, γιατί. Χαρά του. Γιατί είχα. Όχι, ναι, εννοείται. Απλά είχαμε συνηθίσει σε ένα διαφορετικό, σε μία τρέλα. Κατάλαβες. Και τώρα ξαφνικά σε βλέπουμε. Από τον κόσμο. Να αλλάζεις. Δεν άλλαξα. Όχι. Να αλλάζεις εικόνα, ήθελα να πω. Άλλαξε εικόνα. Ναι, σοβάρευσες. Έλα, ρε. Σοβάρευσες. Αλήθεια. Τώρα εκεί που βλέπω τις φωτογραφίες με τον Κούφι και τον. Είσαι η πρώτη που το λέει. Μίχη, ξαφνικά σε βλέπω με πουκάμισο και. Ξέρεις, εντάξει, είναι λίγο σοκαριστικό αυτό. Λοιπόν, άκου. δεν άλλαξα. Ο ίδιος ακριβώς είμαι. Απλά. Σαν άνθρωπος, ναι. Ο κόσμος καμία αντίδραση. Αντίθετα. Πολύ αγάπη. Χάρηκε. Ανά, ξέρεις πόσες φορές την ημέρα χτύπαει το τηλέφωνο μου. Να σου πω ένα μέσο όρο. 200. Ξέρεις πόσα μηνύματα απαντώ την ημέρα μέσω της σελίδας του Αγίου Εφραίμ. Χωρίς υπερβολή. Έχω μια σελίδα για ένα γκρουπ. 80.000 το ένα, 70 κάτι το άλλο. Ναι. Πάνω από 1.000. Με τον κόσμο έχουμε μια επαφή που, αν και με τους περισσότερους μπορεί να μην γνωριστήκαμε, είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Άρα με τον κόσμο, κανένα πρόβλημα. Μόνο αγάπη. Προσευχόμαστε ο ένας και ο άλλος. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει να προσεύχομαι εγώ για την Άννα που δεν γνωρίζω, παράδειγμα. Δεν την έχω δει ποτέ. Και να προσεύχομαι για σένα. Ναι, τι πιο όμορφο πράγμα. Τι πιο όμορφο. Υπάρχει κάτι άλλο. Όχι. Τώρα, αν δέχτηκα τι από τον κλήρο κριτική, που μου είπες... Κριτική, από τους κληρικούς, κριτική. Σίγουρα, ναι. Ρε, σίγουρα. Σου λένε τι είναι αυτός. Θες. Τι είναι αυτός. Σίγουρα. Μπροστά μου όχι, ποτέ. Σίγουρα. Τους δικαιολογώ. Και εγώ θα έλεγα τι είναι αυτός τώρα. Έτσι με γνώρισε και γερώνεται σε μαγαρία. Α, είχα και τρία σκουλαρία τότε, όχι, άγκυρο. Με γνώρισα ακόμα πιο. Ναι. Έχουν το δίκιο τους. Σου λένε τι είναι αυτός. Γιατί. Όταν καταλάβουν και τους εξηγήσεις και μάθουν. Εντάξει, αναφέρουν και αυτοί. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Ναι, και κληρικοί άνθρωποι. Σωστά. Έχουν το δίκιο τους. Όμως καταλαβαίνω το ίδιο θα έκανα και εγώ. Μπορεί να έκανα και χειρότερα εγώ. Και να έλεγα και χειρότερα. Οπότε τι να κρίνω εγώ τους κληρικούς, για ποιο λόγο να τους κρίνω. Αγάπη είδα από κληρικούς πολλούς. Μεγάλη αγάπη. Και από άτομα τα οποία δεν υπολογίζουν από τέτοιες. Είσαι αξιαγάπητο πλάσμα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, πολύ. Είσαι αξιαγάπητο. Για αυτούς που σε γνωρίζουν, ναι. Μαρία μου, τώρα θέλω λίγο να σταθώ στον προσκυνητή. Από πού θα προβάλλεται η εκπομπή? Θα σου απαντήσω αν έρθει έναν καφεδάκι εδώ για ένα νεράκι που έχεις φέρει εδώ 20 λεπτά, ούτε κέρασμα ούτε τίποτα εδώ πέρα. Μεγάλη φιλοξενία στο σταθμό. Μεγάλη φιλοξενία, ρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί βιαζόμουν με το που ήρθες, πήγαμε κατευθείαν στούντιο, απολογούμε, δεν σε ρώτησα, απολογούμε. Έμεινα έτσι. Λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι μόλις φύγουμε από εδώ θα σου κάνω το τραπέζι. Ευχαριστώ, νηστεύω. Νηστίσιμα. Εντάξει, λοιπόν, από πού θα προβάλλετε? Θα τα πούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, γίνεται. Ναι, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο ακόμα. Από τη στιγμή που δεν έχεις υπογράψει, δεν μπορείς να πεις. Δεν με ενδιαφέρει. Ανά, δεν με ενδιαφέρει ποτέ το μέγεθος του σταθμού. Αν μου πεις πήγαινε σε έναν κανάλι που του έχει τηλεθεάσει Α ή πήγαινε σε ένα που προς το παρόν είναι πιο κάτω, δεν με ενδιαφέρει. Να σου πω γιατί δεν με ενδιαφέρει. Ο κόσμος που ακολουθεί αυτά τα πράγματα και θέλει να ενημερωθεί, όπου και να παίξει, πίστεψε με, σε όποιο σταθμό θα τον βρει, θα πατήσει το κουμπάκι του, θα τον βρει και θα σε δει. Και υπάρχει και το διαδίκτυο, μην το ξεχνάμε πλέον. Εκτός της τηλεόρασης. Είναι και το Facebook, είναι και το YouTube, είναι παντού. Η εκπομπή αυτή θα ανεβαίνει παντού. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό το έχω αντιληφθεί και εγώ.
Θέλω να μου πεις πώς κέρδισες την εμπιστοσύνη σε τόσες χιλιάδες ακόλουθους στις σελίδες που έχεις. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη, είναι αυτό που σου είπα. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Δηλαδή, η σελίδα του Άγιο Εφραίμ, επειδή θυμάμαι όταν είχες πρώτο δημιουργήσει τη σελίδα. Με μηδέν, είχε μηδέν κόσμο. Αυτό το θυμάμαι, ναι. Και βλέπω τώρα χιλιάδες προβολές στα βίντεο, σε αυτά που ανεβάζεις γενικά. Είναι αυτό που σου είπα, ότι αρχικά ανέβασα κάποια βίντεο από κάποια μοναστήρια που πήγαινα, έβλεπε ο κόσμος. Ναι. Και στην αρχή τα βλέπανε 5-10 χιλιάδες ή 10 χιλιάδες, γίνανε 50, γίνανε 100, γίνανε 200, γίνανε μισό εκατομμύριο, γίνανε ένα εκατομμύριο. Ναι. Έρχονταν ο κόσμος μετά από μόνος του. Απλά η επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, γιατί πραγματικά τους νιώθω οικογένεια, και σου λέω, ο λόγος που τους νιώθω οικογένεια μπορεί να φαίνεται τρελό. Ρε φίλε, είχα και εγώ κάποτε τα θέματα μου και είχα γράψει στη σελίδα, ξέρετε, προσευχηθείτε και για μένα. Ήμουνα χάγια κάποια στιγμή το καλοκαίρι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Όχι, ήμουνα πολύ χάγια, αλλά ήμουν στα πατώματα. Τι να σου πω τώρα. Θα σου φανεί τρελό. Να σου πω περίπου πόσα μηνύματα αγάπησα από τον κόσμο και στήριξης πέραν των 10.000. Mm. Τι άλλο θες. Μπορώ εγώ τώρα αυτούς τους 10.000, 20.000, 100.000 να μην τους απαντήσω τηλέφωνο. Έχω όχι, δικαίωμα. Όχι, όχι, έχω δικαίωμα όχι, στον πόνο του να μην πω σε διαδικασία η ώρα 4 το πρωί να ξυπνήσω και η ώρα 5 το πρωί που έτυχε. Να χτυπήσω το τηλέφωνο μου και να το σηκώσω και να του απαντήσω. Σημαίνει δεν σέβομαι τον άλλο που όταν το χρειάστηκα ήταν εκεί. Για σένα. Ήταν ναι, εκεί. Ναι, ήταν εκεί. Προσεύχοντα για μένα. Τον άγνωστο που δεν με ήξερε. Ή μπορεί να με είδε μία φράση ένα προσκύνημα ή να έχει κυκλοφορεί κάπου. Δεν γίνεται. Οπότε έτσι κερδίζει ο ένας τον άλλο. Και έτσι εκείνη η ομάδα, γι' αυτό γράψα Άγιος Εφραίμ, οι φίλοι του Αγίου. Είμαστε μια ομάδα φίλων. Πραγματικών φίλων. Καταλάβες. Και αυτό σου είπα, δεν μου αρέσει η λέξη παρουσιάζει. Δεν παρουσιάζω. Πάω να ταξιδέψω με τους φίλους μου στα μοναστήρια, στα Άγια Μέρη που θα πάμε και να ακούσουμε και τόσο όμορφες συζητήσεις και τόσο όμορφα μηνύματα ζωής από ανθρώπους σαν τον Παναγιώτη που είδαμε στο τρέιλερ και την Ελένη και που θα ακούσουμε και από τον Μάριο. Αλήθεια, ανυπομονώ πραγματικά να δω, ειδικά κάποια επεισόδια έτσι. Άννα, να σου πω κάτι, φοβάμαι εγώ, δεν σου κάνω πλάκα. Φοβάμαι ότι ο κόσμος δεν θα το δει. Στα 10 λεπτά θα το κλείσει από κλάμα. Δεν σου κάνω πλάκα. Από συγκίνηση. Ναι. Θα γίνει αυτό. Στους μισούς του εγγυούμενου θα γίνει αυτό. Δεν γίνεται να μην γίνει. Ή στο τέλος δεν γίνεται να μην κλάψει με αυτά που λένε αυτοί οι γονείς. Όχι, να μην όχι εγώ δεν έκανα τίποτα. Να εγώ, μην κλάψεις, δεν. Εγώ έκανα 5 ερωτήσεις. Το τι λένε αυτοί οι γονείς, δεν μπορείς ρε φίλε να μην λυγήσεις. Το βάλα του γαμπρού μου. Το κλείσε. Δεν αντέξει. Μου στέλνει ξαδέρφη μου. Το κλείσε. Το κοίτα, πρώτο επεισόδιο. Είναι τόσο συγκλονιστικό. Πραγματικά τώρα εγώ θα μιλάω το σοβαρά. Εγώ θα το χρειάζεται ψυχή. Και να είσαι έτοιμος. Ναι, να είσαι έτοιμος να ακούσεις. Το τρέιλερ, σε όποιο σταθμό και να πάω, θα κάνω συμφωνία ότι πρέπει να παίξει 100 φορές πριν. Να είναι έτοιμοι. Να είναι έτοιμος ο κόσμος, το τι θα ακούσει. Δεν σου κάνω πλάκα. Ναι. Θα κάνω συμφωνία ότι θέλω να παίζει συνεχώς αυτό το πράγμα. Ναι, για να είναι έτοιμος ο κόσμος. Αυτό το τρέιλερ το έχεις ανεβάσει και στις σελίδες σου. Στη σελίδα του Αγίου Εφραίμ. Στη σελίδα του Αγίου Εφραίμ. Μην το ψάχνεις τι γίνεται. Άστο τι γίνεται. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή να βλέπεις τους γονείς του παιδιού. Σου λέω του το είπα κιόλα. Στη συνέντευξη συζήτηση θα δει. Του λέω σταυρό μου είναι τόσο. Τώρα και κάθομαι και κλαίγομαι εγώ. Και αντί να δίνω εγώ δύναμη σε εσά, δίνετε εσεί τώρα σε όλου εμά. Ναι, ναι. Αντιστρέψαμε του ρόλου μόνοι μα. Απίστευτο. Απίστευτο. Μαρία μου, τώρα θα ήθελα να. Καταρχήν θα κάνει και κάποια γυρίσματα στα Ιεροσόλυμα. Εννοείται θα πάω στα Ιεροσόλυμα. Αρχικά θα φύγω τώρα από Ελλάδα. Ναι. Πρώτα ο Θεό, 17 Μαρτίου. Σκοπεύω να πάω Ελλάδα να κάνω τα 8 επεισόδια που θέλω στην Ελλάδα σε αγαπημένα Άγια Μέρη που έχω αγαπήσει και εγώ και έχω γνωρίσει. Στον Ταξιάρχη των Πανταμάτων στη Μυτιλίνη, στον Άγιο Ραφαήλ, Άγιο Εφραίμ, Άγιο Ιάννη Ρώσο, Όσιο Πατάπιο, Άγια Επομονή, Παναγία Μαλεβή, Άγιο Λουκά Γιατρό. Εντάξει, πολλά. Θα πάω να κάνω 8 όμορφα επεισόδια εκεί και μετά αν θέλω να πάω Ιεροσόλυμα και μαγάρι, αν μας βλέπει τώρα. Έχω γνωρίσει ένα Μητροπολίτη που αγαπάω πάρα πολύ. Τον έχω αγαπήσει και τον έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου. Είναι ο Μητροπολίτης Βόστρων, ο οποίος είναι ο εξάρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο. Εντάξει. Ο κύριος Τιμόθεος. Μακάρι να τύχει κάποια στιγμή που θα ταξιδέψει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βόστρων, ο κύριος Τιμόθεος, στα Ιεροσόλυμα, να πάω και εγώ μαζί του, έτσι όπως λέμε, ξέρεις, να με βάλεις μέσα στη τσάντα. Στις αποσκευές που λέγαμε που ήμασταν μικροί, να μας βάλει στη τσάντα και να πάω μαζί του, γιατί ξέρω ότι όταν πάω μαζί του, ξέρει τόσα πολλά, γνωρίζει τα πάντα
θα είναι και πιο εύκολο και για μένα να γυρίσω εκεί τα επεισόδια όπως πρέπει να γυριστούν στα Ιεροσόλυμα, γιατί δεν είναι εύκολα για τα πράγματα. Δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πάμε, κάνουμε επεισόδια, τραβάμε. Είναι λίγο περίεργες οι καταστάσεις εκεί. Να πάω να κάνω τα επεισόδια όπως θέλω, να με ξεναγήσει και ο ίδιος εισαγωγικά. Θα ήταν πραγματικά η πιο μεγάλη μου τιμή και χαρά να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή τον αγαπώ τόσο πολύ και το ξέρει, πιστεύω θα ρίχνει και θα γίνει. Αν ήθελε με αυτό να γίνει, θα γίνει. Δεν έχω προγραμματίσει τίποτα. Είναι σίγουρο ότι θα πάω, δεν ξέρω πώς και τι. Κοίτα, επειδή εγώ έχω ζήσει η αγάπη που σου έχει ο Θεός, η λατρεία που σου έχει είναι απίστευτη. Εγώ όμως δεν αγαπούσα τον Θεό. Ό,τι έχεις προσευχηθεί, ό,τι έχεις επικαλεστεί να σου συμβεί. Από πριν, από χρόνια τώρα. Ναι, πριν. Χρόνια τώρα. Πάντα. Πάντα συμβαίνει. Πάντα, ρε. Πάντα. Πάντα το είχα αυτό και ποτέ δεν είπα ευχαριστώ. Ναι. Δεν έλεγα ευχαριστώ, δεν το εκτιμούσα, Ρένα. Ξέρεις εσύ από πρώτο χέρι ναι. Πόσα πράγματα αδύνατα. Αδύνατα παρακούσε ο κόσμος, ακατόρθωτα. Ακατόρθωτα. Για έναν που ήταν 25-28 χρόνων στην Ελλάδα, ένα παιδάκι από την Κύπρο, ήταν ακατόρθωτα. Πόσα πράγματα έχουν γίνει, απλά είπα και έλεγα όμως. Άντε, Θεέ μου, βοήθα. Είπες ποτέ ευχαριστώ εκείνον του Θεού. Ναι. Δεν το έλεγα ευχαριστώ. Δεν έλεγα ευχαριστώ, ναι. Τώρα λέω ευχαριστώ. Τώρα θα πάω το πρωί στην εκκλησία να ανάψω έναν κερί μόνος μου, οποιαδήποτε ώρα μου έρθει και να πω ευχαριστώ. Ρε φίλε. Όπως θα αποκαλώ τον Άγιο Εφραίμ. Το κάνω και εγώ. Έτσι του λέω τον Άγιο Εφραίμ. Σου είπα και όπως θα αποκαλώ. Ευχαριστώ, φίλε μου. Φίλον το Θεό. Ναι, μου ξαναείπες ότι. Φίλον το Θεό. Με τον Άγιο Εφραίμ έχει μια σύνδεση. Ο κόσμος μπορεί να παρεξηγεί. Όχι, ο κόσμος βασικά δεν παρεξηγεί ποτέ. Εντάξει. Κάποιος όμως. Καλό θέλει. Δεν μπορεί να παρεξηγεί. Κάποιος που θέλει να παρεξηγεί. Εγώ το θεωρώ φίλο μου. Ναι. Το θεωρώ φίλο μου. Το θεωρώ αδελφό μου. Το θεωρώ και πατέρα μου. Οπότε πάω, λέω ένα ευχαριστώ, λέω ένα ευχαριστώ στο Θεό και στην Παναγία. Παγιά δεν το έκανα. Ενώ μου τα δώσανε όλα απλόχερα. Απλόχερα. Ακριβώς. Απλόχερα. Ήταν πάντα κλειστοί οι δρόμοι και έλεγα: Θεέ μου, άνοιξε το δρόμο. Άνοιγε ο δρόμος, πάει ο Μάριος μπροστά και νομίζανε όλοι ότι α, μπράβο, αυτός έχει 300 άτομα από πίσω του και βοηθάνε. Πόσους είχαν, που ξέρεις, από πίσω μου να με βοηθάνε. Ήσουν μόνος σου πάντα. Ναι, με 100 μαχαίρια πίσω μου ήμουνα. Ναι, ναι. Με 100 Άξι, μαχαίρια όμως. Ήτανε και ο χώρος τέτοιος ο οποίος. Εννοείται, είναι ο χώρος έτσι. Παντού είναι έτσι φυσικά. Μην νομίζω ότι είναι μόνο ο χώρος μας τελικά έτσι. Ναι. Παντού είναι έτσι. Απλά όταν μπει, Θεέ μου βοήθα, που εγώ το έλεγα, αλλά δεν το. Ναι. Ναι. Το μάθε το. Ξέρεις. Το στόμα μας να τα λένε. Βοήθα Παναγιά, Παναγία μου. Το κάναμε και τραγούδι. Παναγιά. Το κάναμε και τραγούδι. Με το τσαλίκι, ναι. Άνοιγε ο δρόμος, αλλά ποτέ δεν έλεγα ευχαριστώ. Ποτέ δεν εκτίμησα. Σου είπα, φρέθηκα έξω από τη Μαραγιά Νηστίνου που πήγα να κάνω τάμα μου. Η μάνα μου έβγαλε Μάριο. Μεγάλη ιστορία. Ο λόγος. Δεν θα υπήρχα, γι' αυτό βγήκα Μάριο. Στην λοιπόν, Παναγία, σε δέξι. Ναι, και δεν είχα πάει ρε να πω ένα ευχαριστώ τη Παναγία και φτάσα στην Τίνου. Ναι. Αυτό ήμουν. Εντάξει, όμως το σημαντικό είναι ότι έχεις αντιληφθεί κάποια όλα πράγματα. Όλα στην και ώρα τους. Και όποτε ναι, θέλει ο Θεός σου είπα, ναι. Σου φέρνει ένα χαστούκάκι ωραίο, δεύτερον, τρίτον, τέταρτο. Θα συνεφέρει και τον Μάριο και την Άννα και όποιο θέλει. Ναι. Μαρία μου, κλείνοντας, θέλω έτσι να μου πεις για τις εκδρομές που διοργανώνεις την ημέρα του Άγιο Εφραίμ, κάποια προσκυνήματα που γίνονται. Διοργανώνουμε μια πολύ όμορφη εκδρομή τώρα. Είναι η πρώτη φορά, συγγνώμη, αλλά ναι, προσπαθώ να βολευτώ. Σούπα, μην με βάζετε σε τέτοια, με φέρεστε τέτοια. Λοιπόν, ούτε καφέ, ούτε νερό και λάθος θέση. Περίμενε, τελειώνουμε τώρα. Τρία λάθη. Τρία λάθη. Λοιπόν, 4 Μαΐου. 5 Μαΐου είναι η γιορτή του Αγίου Εφραίμ. Ναι. Εγώ πιστεύεις ότι δεν πήγα ποτέ στη γιορτή του στην Νέα Μακρή. Δεν πήγα γιατί ήταν τα προσκυνήματα μας στην Κύπρο. Με δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Ναι. Δεν μπορούσα να γίνουν αυτά τα προσκυνήματα να είναι ο κόσμος και εγώ να λείπω. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Οπότε. Φέτος είπα ότι θα πάω να δοξάσω τον Άγιο μου για πρώτη φορά εκεί. Και λέω: Αφού θα πάω να το δοξάσω εκεί, γιατί να μην κάνουμε και μια εκδρομή και να πάμε οι φίλοι του Αγίου που μπορούν και επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα, αν και την ευχαίρεια, αν και χρόνο και από όλα και από τις δουλειές τους, να πάμε να το δοξάσουμε όλοι μαζί παρέα και να συνδυάσουμε με άλλα αγαπημένα προσκυνήματα. Αυτό κάναμε. 4 Μαΐου με 7 Μαΐου, 5η με Κυριακή, διοργανώνεται μια πολύ όμορφη προσκυνηματική εκδρομή προς τιμή και χάρη αρχικά τη γιορτή του Αγίου μας, του Αγίου Εφραίμ. Του Αγίου μου, δεν ξέρω αν είναι ο Αγίος σου, μπορεί να γίνει και σένα όμως κάποια στιγμή. Του Αγίου Εφραίμ, που θα συνδυαστεί και με τον Όσιο Πατάπιο, την Αγία Υπομονή, την Παναγία την Γοργοεπίκο, την Αγία Νερίνη Χρυσοβαλάντο. Θα συνδυαστεί και με άλλα προσκυνήματα. Εννοείται, θα πάμε τρεις μέρες μόνο στον Άγιο Εφραίμ. Ναι. Τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον Όσιο Δαβίδ, θα κάνουμε και παράκληση δίπλα από το σκήνομα του Αγίου. Θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ήδη το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Όσοι φίλοι ενδιαφέρονται, έχουν μείνει πολύ, πολύ, πολύ λίγες θέσεις. Ας επικοινωνήσουν μαζί μου. Γράψτε και το τηλέφωνο τώρα από κάτω στο μοντάζ, μιας και το κάνετε. 97-65-95-18. Επικοινωνούν μαζί μου οι φίλοι που ενδιαφέρονται. Αν έχουν μείνει κάποιες από αυτές τις θέσεις, να ταξιδέψουν μαζί μας και να ζήσουμε αυτόν τον ταξίδι μαζί. Εγώ μόνο και μόνο που θα είμαι εκεί στην γιορτή του Ανά μου, δεν υπάρχει πιο μεγάλη συγκίνηση για μένα. Είναι η πρώτη φορά σου λέω που θα πάω εκεί. Θα λυγίσω σίγουρα. Γιατί του χρωστάω, δεν ξέρω τι του χρωστάω. Και είναι η πρώτη φορά που πας, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που πάω στη γιορτή του. Ναι. Στη γιορτή του. Το καλοκαίρι ήμουνα 90 μέρες στην Αθήνα, 85 ήμουνα στην Νέμακ. Ναι. Αλλά είναι η πρώτη φορά άλλο να πας στη γιορτή του. Ναι, κατά τα άλλα, να κοινωνήσω στη γιορτή του. Και το συνέστημα. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτό το προσκύνημα με κάποιους φίλους. Το ανακοίνωσα στη σελίδα, φαντάσου, μόνο μέσω story που πάνε 24 ώρες, ξέρεις και γίνονται. Και ήδη είμαστε σχεδόν τέλος. Μέχρι το Σαββατοκυριακό θα είναι εντελώς γεμάτο. Μακάρι να μπορέσει το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαστήκαμε, μακάρι να μπορέσει μετά να εξασφαλίσει και άλλες θέσεις. Δεν είναι στο χέρι μας. Ναι. Είναι οι αερογραμμές, αεροπορικά, όπως τα λέτε, οι διαμονές και όλα αυτά που δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς. Μακάρι να μπορέσουν να εξασφαλίσουν, γιατί ξέρω ότι η ζήτηση θα είναι πολύ περισσότερη από τον κόσμο που θα θέλει να έρθει. Ναι, λοιπόν. Ευχαριστώ που ρώτησες όμως, γιατί είναι καλή πληροφορία για τον κόσμο. Ναι, ήθελα πώς να σε ρωτήσω γιατί είχα διαβάσει στη σελίδα του Άγιο Εφραίμ. Μελετάς, το... μια χαρά, ναι. Είσαι μελετημένη. Είμαι μελετηρό, παιδί. Είμαι μελετημένη, ναι. Λοιπόν, Μαρία μου, κάπου εδώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εγώ πολύ που σήμερα βρισκόσουν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Και μας έδωσες έτσι αυτές τις πληροφορίες που πολλοί κόσμος θέλει να μάθει. Όσον αφορά και για την εκπομπή που πρόκειται να προβληθεί σύντομα στους δέχτες μας. Πρώτα ο Θεός. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω, θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Είναι καλή δύναμη, υπομονή στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τώρα τη ζωή τους. Ναι. Με αυτό το τραγικό σύμβαν που έγινε στην Ελλάδα. Τραγωδία. Δεν έχω τι να πω στις οικογένειες τους, ανατριχιάσω μόνο που το λέω. Δεν ξέρω τι να τους πω. Δεν υπάρχουν λόγια, Μαρία. Δεν υπάρχουν λόγια. Και ακούσαμε και τα παιδιά στο τρέιλερ τι λέγανε για το παιδί τους, αλλά Άννα μου, τέτοια ώρα, ειδικά τώρα, τέτοιες ώρες που είναι φρέσκο αυτό το πράγμα που έχει γίνει, τι να πεις σε αυτούς τους γονείς. Ό,τι για να τους πούμε, εγώ το μόνο που μπορώ να τους πω είναι δύναμη, υπομονή και το μόνο σίγουρο, δύσκολο, αλλά βρίσκονται στα καλύτερα χέρια αυτή τη στιγμή. Ναι. Βρίσκονται δίπλα στον Κύριο. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ναι. Έτσι, κάπως έτσι θέλω να ολοκληρώσουμε. Όλα τα άλλα, σούπα. Μπορώ να πάμε τώρα να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε ακριβώς. Στην αιωνιότητα. Οπότε, ακριβώς. Αυτά. Υγεία, τίποτα άλλο. Ακριβώς έτσι. Εγώ παρόλα αυτά σου εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτόν τον όμορφο σκοπό. Πολύ που... και στο σταθμό καλή επιτυχία και σε εσένα καλή επιτυχία. Είστε μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα. Το ξαναλέω αυτό. Είναι και η Νατάσα εδώ που την αγαπώ πάρα πολύ και την εκτιμώ. Και ο κύριος Στέριος, ο ιδιοκτήτης του σταθμού, ένας πολύ όμορφος άνθρωπος ναι. Και πολύ καλός χαρακτήρας και έξω καρδιάς. Αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν εμένα. Και είμαι σίγουρο ότι ο σταθμό θα πάει πολύ πάνω. Ναι. Θα πάει πολύ πάνω. Ναι. Και θα αξίζει να πάρει πολύ πάνω. Υπάρχει ομαδικότητα και αγάπη, και εγώ το πιστεύω. Ναι, αυτό. Απλά μάζεψε τα λίγο γιατί θα με τρελάνει η εκπομπή. Μιλάμε για προσκυνήματα. Λίγο πριν είχε βγει ο φίλο μου Άντριου Ες. Τον αγαπώ τον Άντριου, ο Άντριος αγαπώ. Πιο πριν ένας είχε άλλος φίλος τραγουδιστής. Και τώρα ήρθα εγώ να μιλήσω για τη θρησκεία και να μιλήσω για. Όχι για τη θρησκεία, μιλήσω για τους Αγίους. Κοίτα, είμαστε μια εκπομπή που προσπαθούμε να καλύψουμε εντάξει. Όλα τα ενδιαφέροντα. Δικαιολογήσε για ένα λόγο. Για ποιο? Θα με τρελάνες, λέει η εκπομπή. Αυτά. Την αγάπη μου. Λοιπόν, φίλοι μου, εμείς κάπου εδώ έχουμε φτάσει και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, 6 ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Φιλάκια.